Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο απόψινός συνομιλητής μας είναι ένα πρόσωπο που σε κυκλικές πορείες φροντίζει να βρίσκει την περίμετρο πολύ πιο γρήγορα από άλλους. Αυτός ίσως είναι και ένας από τους λόγους που οι κριτικές για το πώς πορεύεται και κυρίως για τη δημόσια εκφορά του λόγου του ποικίλουν. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής σήμερα, μα πάνω απ' όλα είναι ένας συγγραφέας, το τελευταίο βιβλίο του οποίου έχει γίνει bestseller. Είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργη. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Ο Κόκκινος Κάβουρας είναι η νέα σου. Ναι. Σχετικά νέα δουλειά, γιατί έχει σπάσει ρεκόρ εκδόσεων και πωλήσεων αυτή τη στιγμή. Είναι όμως ένα μυθιστόρημα που αγκαλιάζει, σπέβδω να πω, πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι τα προηγούμενα σου βιβλία. Έχεις μία εξήγηση γιατί. Δηλαδή, αν δω τις ηλικίες, είναι από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Ναι. Καταρχήν, τα προηγούμενα βιβλία, λες προηγούμενα βιβλία. Πριν 11 χρόνια, μέσα μου έπιασε μια αγωνία μεγάλη, η πηξίδα μου στράφηκε στην καταστροφή. Δηλαδή, επίκειται καταστροφή. Και άρχισα να γράφω κάθε χρόνο ένα βιβλίο για την κρίση, για την επικείμενη καταστροφή, η ηγεσία εν μέσω κρίσης και μεγάλης αβεβαιότητας. Αυτή ήταν η θεματολογία μου. Έτσι εγκατέλειψα τα μυθιστορήματα. Ή αν έγραφα μυθιστόρημα, πάλι είχε αντικείμενο την κρίση. Δηλαδή ήταν επικεντρωμένο σε αυτό που έρχεται, σε αυτή την καταστροφή. Γιατί έβλεπα, Γιώργη, και αυτό το θεωρώ βέβαια αποτυχία μου και προσωπική τραγική, ας πούμε. Γιατί αποτυχία, γιατί όταν τα πράγματα πάνε καλά. Ο κόσμος δεν ακούει τις φωνές ότι έρχεται η καταστροφή. Σου λέει εντάξει τώρα. Όπως ο άλλος που του λες, εσύ μην καπνίζεις να πούμε και λοιπά. Σου λέει τώρα με νέος, με αν πιάσει η καρδιά μου, τώρα περάσουν 30 χρόνια, 40 κλπ. Δεν ακούει. Δηλαδή είμαστε λίγο, μέσα μας υπάρχει, να το ξέρεις αυτό, ο πρόγονός μας. Δηλαδή ας το πούμε έτσι ο πίθηκος. Δηλαδή πάμε σαν κοπάδι όλοι μαζί προς μια κατεύθυνση και μετά όλοι μαζί πάλι στην αντίθετη κατεύθυνση. Παλήρια, έτσι. Είναι άμποτι. Τα πράγματα τα άμποτι. Έτσι, αυτό το πράγμα γίνεται, ας πούμε, με τις διαθέσεις. Αυτό συμβαίνει με τις κρίσεις, ας πούμε, τα χρηματοοικονομικά, τις διαθέσεις των ανθρώπων. Ενθουσιάζονται, μετά πανικοβάλλονται, ας πούμε, σαν κοπάδι. Και έτσι δεν πρόσεξαν αυτά που δούλεψα τα προηγούμενα χρόνια. Το θεωρώ και προσωπική μου αποτυχία, ας πούμε. Τι να κάνεις. Οι κραυγές μου ήταν φοβερές πάντως. Είναι προσωπική αποτυχία ή. Σκέψω ότι πριν 11 χρόνια έγραψα το Βαμπύρ και Κανίβαλη. Δηλαδή την επικείμενη καταστροφή. Τι έβλεπα τώρα. Αυτό που μέσα μια βαθύτερη προδιάθεση μου το υπεδείκνυε, ας πούμε, θεωρητική προδιάθεση εννοώ. Έβλεπα ότι η μετακίνηση των τεκτονικών πλακών του παγκόσμιου καπιταλισμού ανατολικότερα λόγω παγκοσμιοποίησης τεχνολογικής επανάστασης οδηγούσε με μαθηματική σχεδόν ακρίβεια σε μια ακολουθία κρίσεων, όπου η μια προετοίμαζε την άλλη. Δηλαδή, ξεκινήσαμε, ας πούμε, το 2000 με την χρηματιστηριακή κρίση, τη φούσκα, τη χρηματιστηριακή αμερικάνικη, ας πούμε. Αυτή μεταλλάχθηκε σε χρηματοπιστωτική κρίση, διότι το σύστημα για να βγάλει πέρα έπρεπε να ρίξει τα επιτόκια, να δημιουργήσει κρίση χρηματοπιστωτική. Και η χρηματοπιστωτική φούσκα, όταν έσκασε, το σύστημα δεν είχε άλλο τρόπο παρά να αγοράζει ομόλογα, δηλαδή να δημιουργήσει τη φούσκα του δημοσίου χρέους. Που έσκασε και αυτή, και μάλιστα με τραγικό τρόπο βέβαια για τη χώρα μας, ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, γιατί ακριβώς έχει μια αντεστραμμένη πυραμίδα η οικονομία της. Δηλαδή έχει μια πολύ μικρή στενή παραγωγική βάση και μια υπερκείμενη, μια υπερδομή παρασιτική, έντονη, έτσι που δεν μπόρεσε να ήταν βέβαιο ότι θα ήταν ευάλωτη στη μεγάλη κρίση. Δεν θα μπορούσε να σταθεί. Για πολλούς λόγους, ας πούμε. Και έτσι λοιπόν έγραψα 10 χρόνια, κάθε χρόνο ένα βιβλίο. Φαντάσου. Από το Βαμπύρ και Κανίβαλη, μετά έγραψα το Ζητούνται Αλχημιστές. Δηλαδή ηγεσία εν μέσω μεγάλη κρίση. Σκέψω την παραμονή τη κρίση, ας πούμε, πριν σκάσει το κανόνι. Έγραψα το Πρόεδρε. Πρόεδρε, πού πα δηλαδή, έρθει η καταστροφή. Έβαλα τον Πρόεδρο να είναι πάνω σε τεντωμένο σκηνή κάτω, και κάτω η Άβυσο. Ναι, δυστυχώς δεν. Δεν σκέφτηκε στα αυτιά όμως, ήταν βουλωμένα με κέρδη. Και παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο, είναι ευρωπαϊκό, είναι όλες οι αγγυλώσεις μαζί μπλεγμένες εδώ πέρα. Ακόμη επειδή σας άκουγα το πρωί να λες για το παραένα, ακόμα και στο παραένα, όταν πια ήταν αργά βέβαια, έτσι, προσοχή χαθεί. Διότι πρέπει να ξέρεις ότι η Ελλάδα φαίνονταν ότι οδηγείται στην καταστροφή, πια πολύ καθαρά, όχι το 2000 που το έβλεπα εγώ, αλλά πια πολύ καθαρά, αυτακάθαρα όσους θέλανε να δούνε, το τέλος του 2007. Αρχές του 2008 είχαμε 15% έλλειμμα στο
ισοζύγιο πληρωμών, το οποίο σημαίνει θάνατος. Δηλαδή μετακολούθησε το άλλο το 15% στο έλλειμμα χρέος. Αυτό καμία οικονομία δεν μπορεί να το αντέξει, ας πούμε. Δηλαδή ήδη είχαμε το 2008, είχα γράψει εγώ ένα βιβλίο, αν το θυμάσαι. Βεβαίως, Λευκό είχες... κοτσίφι, Blue Tree, Μαύρο καράβι, πάλι κριτικό βιβλίο αυτό. Δηλαδή ο ήρωας ήταν κριτικός της Αμερικής κλπ. Ναι, δεν, τι να σου πω, οι προειδοποίησεις ήταν φοβερές. Και την παραμονή πριν τις εκλογές του 9, αλλά και στο παραένα της καταστροφής, θέλω να σου το θυμίσω, επειδή το έλεγε σήμερα το πρωί, σ' άκουγα στο ραδιόφωνο, στο παραένα της καταστροφής, είπα, έβγαλα μάλιστα ένα report προς όλους τους βουλευτές και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο μου, το 7η αίσθηση. Λοιπόν, που έλεγα, το πρώτο που επήγει είναι να συνεδριάσει η Βουλή των Ελλήνων, Παρασκευή βράδυ, και να αποφασίσει, να προτείνει, απόφαση πρόταση προς την Ευρώπη, προς την Ευρωζώνη στην οποία ανήκουμε, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν κάνουμε τη μαζουστάρια, ας πούμε. Απόφαση πρόταση για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους πριν γίνει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μια ήπια αναδιάρθρωση τότε του 25 με 30% θα έκανε το χρέος βιώσιμο και θα μπορούσε με εύλογες περικοπές των δαπανών του δημοσίου σύν ένα πακέτο αναπτυξιακό να περάσουμε την κρίση λίγο πιο μαλακά. Πρόσεξε. Δηλαδή, αντί να έχουμε μια βουτιά 30% που έχουμε σήμερα, πιθανόν να είχαμε μια βουτιά 15%. Δηλαδή, πάλι δραματική, έτσι. Δεν υπάρχει βασιλική οδός. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Δεν φαντάζεσαι δηλαδή ότι θα βγάλουμε το μανίκι μας ένα τρίκ και θα πουλήσουμε ένα τσαμπουκάκι και λύσαμε την κρίση. Είναι περίπλοκο το πρόβλημα. Είναι αυτό που πολλές φορές παλιότερα μιλάγαμε, ότι ζούμε, ας το πούμε έτσι, αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση εποχή μας. Είναι ακραία αλληλεξάρτηση των εθνών. Ε? Και αυτή η αλληλεξάρτηση μας βάζει όρια στις κινήσεις μας. Είναι τα όρια που μας βάζει η πολυπλοκότητα, τα όρια που μας βάζει η αλληλεξάρτηση, τα όρια που μας βάζει η ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δεμένα τα χέρια μας? Όχι. Πάντα υπάρχει ένα περιθώριο, ένα φάσμα, ας πούμε, κινήσεων, έτσι, σε μια χρονική περίοδο, για να κάνεις κινήσεις, ακόμα και μονομερείς. Δηλαδή να κάνεις κάποιο σπρόξιμο στα πράγματα. Ε? Να δημιουργήσει μια θετική αλυσιδωτή αντίδραση που ο διεθνής παράγων να μπορεί να την υποστηρίξει, να μην τη ματαιώσει. Αλλά μην ξεχνάμε ποτέ ότι και την τέλεια πολιτική να είχαμε και την τόλια κυβέρνηση που δεν είχαμε ποτέ, το αντίθετο θα έλεγα, τα είπε στο πρωί, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τις φράσεις που σ' άκουγα να λες. Λοιπόν, και την τέλεια κυβέρνηση να είχαμε, μπορούσαμε να επηρεάσουμε το 30% των δεδομένων μας. Ε? Το 70% κατά κανόνα είναι παράγοντες που μας ξεπερνούν, εκτός του άμεσου ελέγχου μας. Αλλά το 30%, να ξέρεις, είναι μεγάλο ποσοστό στη διαχείριση των κρίσεων. Είναι ένα τρομακτικό μέγεθος, δηλαδή έχεις δυνατότητες. Εμείς όμως δεν κάναμε τίποτα. Θέλω να μείνω λίγο στο βιβλίο. Δεν κάναμε, γιατί, να το λέμε, για να είμαστε δίκαιοι. Η ιδέα της αναδιάρθρωσης του χρέους πριν γίνει οτιδήποτε άλλο, τότε είπε η αναδιάρθρωση, έτσι. Δεν την θέλανε. Δεν ήταν προετοιμασμένη η Ευρώπη, φοβήθηκε ότι θα να έρθουμε και στη θέση των άλλων. Σου λέει, αν αυτή τη στιγμή κουρέψω εγώ τα ομόλογα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ό,τι έχω, τα ομόλογα 25 με 30%, μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει μια μόλυνση, δηλαδή να εξαπλωθεί σε όλο το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης και να έχουμε μια βουτιά πανευρωπαϊκή. Πιο πονηρά θα πει κανείς ότι άσε να ξεφορτούν οι τράπεζες μας τα ομόλογα και μετά, έτσι πιο πονηρά. Αλλά και το πρώτο έχει βάση. Δηλαδή η φόβη της Ευρώπης ήταν πραγματική. Και ανακαλύπτω εκ των υστέρων ότι τη σκέψη που είχα εγώ τότε και δυστυχώς με αποκάλεσαν όλοι σχεδόν, εγκληματία. Και μάλιστα και ο Παπανδρέου, τέσσερις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά χωρίς στήριξη από την αριστερά, η οποία τότε, ας πούμε, και με το δίκαιο της τώρα ήταν σε άλλη φάση τότε και πίστευε ότι θα έρθει, ξέρω εγώ, ο Πούτιν ή ο Κινέζος, ότι θα έρθουν οι Κινέζοι να μας δώσουν λεφτά. Δηλαδή, εκτός πραγματικότητας, λογικά όμως όταν ήταν 1,3%, δεν μπορείς να ζητάς από αυτούς να έχουν αίσθηση, ας πούμε, των παγκόσμιων ισορροπιών ή της διακυβέρνησης. Ήταν άλλη φάση τελείως. Και μετά ανακαλύπτω, λέει ο Ρουμελιώτης, δύο χρόνια μετά, μου λέει, ρε Μίμη, λέει, ρώταγε για σένα, Στροκάν, ποιος είσαι κλπ. Διότι του είπα εγώ στη Βουλή ενώπιον όλων, όταν το φέρανε το Δεκέμβριο του 2009, του είπα, χρέος μας, πρόβλημά σου. Και του περιέγραψα την ιδέα της αναδιάθρωσης. Τα χάσε ο Στροκάν. Και ανακαλύπτω τρία χρόνια μετά ότι υπήρξαν σκέψεις στο Διεθνές Μονετικό Ταμείο πάνω σε αυτή την πρόταση που είχα πει εγώ. Δηλαδή να προηγηθεί η αναδιάρθρωση οποιασδήποτε άλλη κίνηση. Τώρα όμως με προκαλείς, με συγχωρείς. Ναι. Όχι απλά οι σκέψεις, εδώ έχουν βγει έγγραφα. Έχουν βγει έγγραφα. Ναι. Συζητήσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άρα αυτό δεν άκουγε εσένα, δεν άκουγε τον Στροκάν. Όχι. Άκουγε άλλους.
Κοίταξε, δεν σε άκουγε. Θέλω να πω, άκουγε άλλου, γιατί ο κόκκινο κάμπουρα το διαθέτει νομισματικό ταμείο. Και τέτοια θέματα. Έχει τα πάντα μέσα. Έτσι. Έχει συγκλονιστέ αποκαλύψει. Ναι. Και πράγματα που δεν έβαλα. Πρέπει να ξέρει ότι ο κόκκινο κάμπουρα τώρα έχει κάνει το δικό του ταξίδι. Και ξετρυπώνει διαρκώ καινούριε, α το πούμε έτσι, τσιπούρε στην πορεία του. Δηλαδή καινούριε αποκαλύψει. Άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο που έλεγε τι είναι τα ίμια τώρα, τ' άλλο, τι αποκαλύψει αυτέ. Και είπε ο Ιγνατίου, σου είπε στο τηλέφωνο από την Αμερική, για το 1974, τι έγινε και δεν έγινε, έτσι δεν είναι. Εμένα ο Τόνι, ο αρχιπράκτορας της CIA για την Νότια Ευρώπη, δηλαδή ο πολιτικός σύμβουλος της CIA για τα κομμουνιστικά κόμματα του Νότου της Ευρώπης και την αριστερά του Νότου και σοσιαλιστικά κόμματα και αριστερίστικα κόμματα και τρομοκρατία στην Νότια Ευρώπη, ο Τόνι, ένας Ιταλοαμερικάνος που ψάχνουν όλοι να δουν την πραγματική του ταυτότητα, έχουν λυσάξει οι πρεσβείες, οι υπηρεσίες. Και τον έχει βρει ένας. Ένας. Μόνο. Ένας. Έχω μείνει άφωνος. Συμπατριώτης. 95 χρονών άνθρωπος, ας πούμε, θυμήθηκε. Ναι. Ποιος έχει ανακαλύψει ποιος είναι. Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Όσο για να σας φαίνεται παράξενο, όταν το διάβασε, βέβαια, κυτρίνησε, έπεσε το η πίεση του. Όπως είχε του Βαρβιτσιώτη, διότι έχω φοβερές αποκαλύψεις για την περίοδο διακυβέρνησης. Θα τα πούμε, αυτά μετά. Ναι, ναι. Εγώ μόνος που τα κάλυψα. Λοιπόν, ο κόκκινος κάμπουρας κάνει διαρκώς αποκάλυψη. Δεν σταματάει δηλαδή. Είναι μυθιστόρημα, αλλά περπατάει. Και έλεγες κάτι για το 1974. Για το 1974, λοιπόν, σ' άκουγα. Που έλεγες. Εκεί μου λέει ο Τόνι ότι η επιχείρηση στην Κύπρο, δηλαδή και το πραξικόπημα και η εισβολή των Τούρκων, ήταν απόλυτο συγχρονισμό τη ελληνική κόκκινη προβιά με την τουρκική, α πούμε, κόκκινη προβιά. Δηλαδή τη ελληνική γκλάντιο με την τουρκική γκλάντιο. Δηλαδή, γκλάντιο, όταν λέμε αυτά, είναι, α το πούμε, ο μυστικός στρατός αντικομμουνιστικός του ΝΑΤΟ σε όλες τις χώρες, που εγώ πρώτη φορά αποκαλύπτω τα πάντα γύρω από αυτόν μέσα από το βιβλίο μου. Αποκάλυψε αυτή μου την κάνει εν μέρη ο Τόνι, προσπαθεί να με παραπλανήσει και λίγο, θα το δεις. Εν μέρη έφτασα εγώ στην πηγή από αλλού. Έφτασα από αλλού, δεν μπορώ να λέω από πού, διότι ναι, είναι, πρέπει να τηρήσω τον κανόνα της εχεμήθειας απέναντι και στα δικαστήρια και στους δημοσιογράφους και σε όλους. Λοιπόν, λέω λοιπόν, ρε παιδί μου, ο Δημήτρης ο Ιωαννίδης, ο πραξικοπηματίας, πώς πάει και κάνει στην Κύπρο την ενέργεια, τι είχε στο μυαλό του. Είχε καμιά εγγύηση από τους Αμερικάνους ότι δεν θα μπουν οι Τούρκοι. Ρωτώ λοιπόν εκ των υστέρων, έρχονται τα πρωτοπαλίκαρά του και μου λέει, μη θέλουμε να σε δούμε. Και πράγματι έγινε ένα ιστορικό γεύμα. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να γράψω ένα επίλογο στο βιβλίο, να το περιγράψω. Που είναι από τη μια πλευρά δημοκρατική, αντιφωτική, αξιωματική του ναυτικού, τη Χίνη, και από την άλλη είναι χουντική. Και εγώ. Και άλλοι δύο πρόσωπα, γιατί ήθελα να έχω και κάλυψη, να έχω μια εγγύηση από όλες τις παρατάξεις, ας πούμε, σε αυτό το γεύμα. Λοιπόν, και μου λέει το πρωτοπαλίκαρο του Δημήτρη Ιωαννίδη. Μου λέει, Μίμη, ο Ιωαννίδης πήγε στην αίθουσα του επιτελείου, του Γενικού Επιτελείου, 2 ώρες πριν την επιχείρηση, πριν πατήσει το κουμπί της επιχείρησης, δηλαδή το πραξικόπημα στην Κύπρο, στο επιτελείο της κόκκινης προβιάς, όπου ήταν και Αμερικάνοι αξιωματούχοι. Όταν βγήκε και έκανε την τελική, χωρίς εμάς την τελική συνεννόηση, τον ρώτησα εγώ και 3 υπολοχαγοί. Χουντικοί. Πρωτοπαλίκαρα που νομίζαν πάνε να ενώσουν την Κύπρο με την Ελλάδα. Του λένε, αρχηγέ, τι γίνεται. Δεν πιστεύω να βγουν οι Τούρκοι. Έχεις εγγύηση από τους Αμερικάνους ότι δεν θα βγουν οι Τούρκοι. Αυτός απάντησε, οι Αμερικάνοι τώρα μου ζητάνε να καθαρίσω το Μακάριο. Εγώ τους λέω να πάω να τον καθαρίσετε εσείς, εγώ δεν τον καθαρίζω τον Μακάριο. Δηλαδή θα τον. Άρα ήξερε ότι θα φύγει ο Μακάριος, είχε μια στοά, την ξέραν οι χουντικοί σιγά, δεν την ξέραν τη στοά. Άρα πιθανόν να μην ήθελα να καθαρίσουν τον Μακάριο. Τώρα ο Ιωαννίδης λέει στους αξιωματικούς ότι μας ζητούν να καθαρίσουμε τον Μακάριο. Τι λένε τώρα αξιωματικοί εκ των υστέρων. Πιθανόν λένε ο Ιωαννίδης να είχε την αυταπάτη ή να του είχαν εγγυηθεί ότι οι Τούρκοι θα μείνουν στην Καρπασία, δηλαδή θα καταλάβουν μια ζώνη, ναι, ναι, και δεν θα προχωρήσουν. Δηλαδή ένα 18-20% δεν θα πάνε στο 40%, ας πούμε. Πιθανόν ο Ιωαννίδης να έχει αυτή την αυταπάτη. Αλλά τότε υπήρξε απόλυτη συνεννόηση. Μου έκανε εντύπωση που στο είπε και ο Γνατίου το πρωί. Απόλυτη συνεννόηση στο γραφείο επιχειρήσεων της CIA στην Αθήνα. Μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, αυτό στοιχειοθετεί την απόλυτη προδοσία. Και γι' αυτό ακριβώς αυτοί ανένυψαν αυτοί οι χουντικοί αξιωματικοί των υστέρων. Κάναν τη φυλακή τους, αλλά ανένυψαν. Δηλαδή θεωρούν ότι ήταν πράξη προδοσίας εθνικής. Μίμη, αυτό το βιβλίο
που είναι μυθιστόρημα. Να σου πω άλλη μια για να διαγείρουμε. Όχι, θα μου τα πεις σιγά σιγά τώρα. Θα μου τα πεις όλα απόψε. Λοιπόν, αποκάλυψη θέλεις, προηγείται. Δηλαδή, ο κόκκινος κάβουρας, πάμε σε ένα άλλο σημείο θα δεις. Που έχω, ρε παιδί μου, μια υποψία που μου τη μεταδίδουν γιατί είναι φίλοι μου όλοι, και ο Νίκος Παπάς ο Μακαρίτης και οι άλλοι του κινήματος του ναυτικού. Ότι από το γραφείο ενδεχομένως του Αβέροφ ή από το περιβάλλον του Αβέροφ διέρευσε η πληροφορία στη Χούντα, ενδεχομένως ασύνειδα ή κατά λάθος, για τη μέρα και ώρα του κινήματος του ναυτικού. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος, δεν έχω καμιά τεκμηρίωση. Το αφήνω να αιωρείται στο εκεί, σε αυτό το σημείο του βιβλίου. Αν ζούσε τώρα ο Αβέροφ, θα του ζητούσα συγγνώμη. Γιατί εγώ πρέπει να είμαι δίκαιος. Ναι, μεν από το γραφείο του Αβέροφ, επειδή κολλησιεργούσε, ήθελε να πάρει έγκριση από τον Καραμαλή, αν πρέπει, δεν πρέπει, τι θα γίνει. Διότι το κίνημα του ναυτικού τι ήταν. Θα βγάλανε τα βαπόρια, θα τα φέρανε στη Σούδα. Έτσι. Και θα καλούσανε την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας να έρθει να σχηματιστεί οικουμενική κυβέρνηση. Και αν ο Καραμαλής δεν ερχότανε, ή ο βασιλιάς έλεγε όχι ή οτιδήποτε. Θέλανε λοιπόν να έχουν μια συγκατάθεση έστω του Καραμαλή. Ο Ανδρέας είπε όχι, δεν θα μετέχει σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότησης, είχε πει τότε. Λοιπόν, αν δεν έλεγε ο Καραμαλής, όχι, φιάσκο υπόθεση. Γι' αυτό καθυστερούσε υποτίθεται ο Αβέροφ κλπ. Αλλά ανακαλύπτω, αδερφέ, πάνω απ' όλα παντού, θα δει όλες τις υποθέσεις κατασκοπίας, τα πρακτορυλίκια που συμβαίνουν εκείνη τη φοβερή περίοδο, τα ερωτικά παίζουν ένα καταλυτικό ρόλο. Υπόθεση συζυγικής απιστίας, το λέω πρώτη φορά στον αέρα, στο κανάλι σου, υπόθεση συζυγικής απιστίας κρύβεται πίσω από την αποκάλυψη της μέρας και της ώρας του κινήματος του ναυτικού. Εννοείς δηλαδή ότι κάποιος από τους μύστες του κινήματος, η σύζυγος κάποιου, κελάιδησε στον εραστή, ο οποίος πήγε κατευθείαν στον Κιζί και είπε το μυστικό. Αυτό 100% τεκμηρίωσε εκ των υστέρων, διότι το επιβεβαίωσαν και η μια πτέρυγα και η άλλη πτέρυγα. Δηλαδή είναι σημείο συμφωνίας και των αντιστασιακών και των ανανύψαντων χουντικών που μου διαβεβαίωσαν. Επομένως, σε ένα επίλογο του βιβλίου θα έπρεπε να παραθέσω τα υπόλοιπα στοιχεία που διαδραματίζονται. Πες μου κάτι, το βιβλίο αυτό προδήλωση είναι μυθιστόρημα. Ναι, είναι μια ιστορία που γράφεται σαν παραμύθι, αληθινή ιστορία, αλλά γράφεται σαν παραμύθι. Ξεκινάει με ένα πραγματικό γεγονός στον χώρο που πολιτικά ανδρώθηκες, αλλά ανοίγει μια βεντάλια, μια απίστευτη βεντάλια. Φτάνει σε κυβερνοκατασκοπία, οικονομική κατασκοπία, μεγάλες ιστορικές και πολιτικές καμπές της ανθρωπότητας, μόνη της χώρας. Έχει πάρα πολύ Κρήτη, πρέπει να πω. Κρήτη. Παλιά, Κρήτη. Μεσοπολέμου, και μεταπολεμική και σύγχρονη. Και τους προδότες των Κρητικών Επαναστάσεων, έχω έτσι. Απ' όλα. Το και μεγαλύτερο φυσικά προδότη της Κρητικής Επανάστασης, το 1966, ο οποίος πρέπει να ξέρει ότι τότε στην Κρήτη ερχόταν οι Γαριβαλδινοί. Από όλες τις χώρες. Δηλαδή, εθελοντές επαναστάτες να βοηθήσουν τον αγώνα των Κρητικών. Πάλι κομμένο δουλειά, πρόσεξε. Δηλαδή, ο άλλος λέει, μα είναι δυνατόν. Ο άλλος εξανίστος, τώρα τι μας λέει. Πράγματι, ο Γαριβάλδης, ο γέρο Γαριβάλδης, ο αρχηγός δηλαδή των επαναστάσεων στην Ιταλία, μια μεγάλη μορφή, έτσι, μεγάλη μορφή του διεθνούς κινήματος, του εθνικού δημοκρατικού κινήματος, ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο, συμμετείχε σε όλους τους ελληνοτουρκικούς πολέμους καταρχήν, έτσι, και αυτός και η γη του, τα εγγόνια του, όπως και οι άλλοι εθελοντές που έχω εδώ, και η οικογένεια Πετροπουλάκηδες από τη Μάνη που ήρθαν σε επαναστάσεις της Κρήτης. Εγώ παντρεύτηκα από αυτό το σόι τώρα. Δηλαδή, έχεις απίστευτες αναφορές. Ναι, ναι. Μέχρι και για την Παρισινή Κουμούνα βρίσκεις κριτικούς. Ναι. Λοιπόν, η Σβεράνα Σβάρτς ήταν στα Χανιά στο ακροτήρι, μια κόμισσα, η οποία ήταν τρελά ερωτευμένη με τον Γαριβάλδη. Η κόμισσα αυτή. Και ο Γαριβάλδης έτσι εγκολπώθηκε βαθύτερα το κριτικό ζήτημα. Γι' αυτό μένουν κατάπληκτοι πολλοί. Πώς είναι δυνατόν στην Παρισινή Κουμούνα να παρευλάνουν βρακοφόροι τραγουδώντας το πότε θα κάνει ξεστεριά μαζί με τη Μασαλιώτιδα. Λες πώς είναι δυνατόν αυτό. Δηλαδή το τάγμα αυτό εθελοντών που είχε στην Κρήτη πήγε μετά και στην Κομούνα. Ανάμεσά τους ήταν ο Ιούλιος Ανεμός. Αυτός βγήκε στα φαλάσσερα με ένα καΐκι με συστατικές επιστολές από παντού. Ξέρεις, σοφοβερές. Επαναστάτης, συνομός. Όπως βγάζεις Παπαδρέου. Πηγαίνουν από τα μεγάλα πανεπιστήμια, Χάρβαρντ, Νόμπελ. Άμα δεις τέτοια συστατικές επιστολές, Παναγία μου, δες τώρα ποιος είναι πράκτορας από αυτούς, έτσι δεν είναι. Ο Ιούλιος Ανεμός ήταν πράκτορας, ας πούμε. Ναι, αλλά το ίδιο βλέπω, ας πούμε, τον Βενιζέλο. Θα δεις πώς έχουν φυτέψει δεξιά και αριστερά από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ειδικά οι Γερμανοί, γιατί θέλουν να ξέρουν τι θα γίνει, είναι τα Βαλκανικά. Μην ξεχνάς ότι. Ανατολικό ζήτημα, όλα μαζί. Ότι το βιβλίο παίζει 1913-2013.
Οι δύο χρονιές των μεγάλων πρακτόρων. Οι χρονιές των πρακτόρων το 13. Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Βαλκανική πόλεμη. Το παγκόσμιο παιχνίδι παίζεται εδώ. Γύρω από εδώ. Γύρω από το κρητικό ζήτημα, γύρω από το βαλκανικό ζήτημα, το ανατολικό ζήτημα που λέμε. Λοιπόν, θα δεις λοιπόν τα πρακτοριδίκια. Θα δεις, ας πούμε, ότι ο Τσάρος, για παράδειγμα, έχει τον αρχιπράκτορα των μυστικών υπηρεσιών της Αυστρο-Ουγγαρίας, ο οποίος εποφθαλμιούσε τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Και ταυτόχρονα είχε πράκτορα ο Τσάρος δίπλα στο Λένιν. Δηλαδή μια ηγετική μορφή. Δηλαδή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στη Δούμα των Μπολσεβίκων ήταν πράκτορας της αστυνομίας. Όπως εμάς, από εκεί ξεκινά το βιβλίο, ναι. Όπου κατάφερε κάποιος άνθρωπος και μάλιστα πριν τη δικτατορία, ακόμα ξεκινώντας, λίγο πριν, ένα χρόνο πριν τη δικτατορία, κατάφερε να αναρριχηθεί μέχρι τη γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ακόμα με υψηλή επαγρύπνηση και. Δηλαδή να γίνει γραμματέας μιας πολύ μεγάλης περιοχής, να αναδειχθεί, να παίξει καταλυτικό ρόλο. Και εντοπίστηκε μόλις στο τέλος του 82, αρχές του 83, λύθηκε αυτό το ζήτημα. Ανάλογα φαινόμενα είχαμε και στους άλλους σχηματισμούς. Τα περιγράφεις, βάζεις πολλά ζητήματα. Δηλαδή τον Ανδρέα, ας πούμε. τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, καμιά φορά γελάς. Να κλαις, να γελάς, δεν ξέρω, ας πούμε. Βλέπεις πώς τον είχαν βίσματα από παντού, ας πούμε. Αυτινού στην προσωπική του ζωή. Αλλά στο ΚΚΕ δεν υπάρχει. Τι. Οι ηγέτες του ΚΚΕ ήταν άψογοι στην προσωπική του ζωή. Δεν είχαν, ας πούμε, να χάνουν κάπου από εκεί. Ο Ανδρέας όμως, ξέρεις που ήταν χαλαρός. Εκεί που ήταν χαλαρός, του είχαν φυτέψει από παντού, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να επιμείνουμε λίγο. Με αφορμή το βιβλίο μου, ξεφεύγεις. Λες τις ιστορίες, δικαιωμάσαι. Όχι, είναι ωραία. Εσύ είσαι ο συγγραφέας του, ας μην το ανακαλύψουν οι αναγνώστες. Θέλω να το πιάσω λιγάκι διαφορετικά αυτό το νήμα. Επίτρεψε μου. Ό,τι θες. Λοιπόν, είναι ένα μυθιστόρημα. Ναι. Εσύ το είπες, 1913-2013. Το 2013 επίκεντρο είναι το λεγόμενο ανατολικό ζήτημα. Το 2013 επίκεντρο είναι πάλι η περιοχή μας, σε αυτές τις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Όχι, τώρα παίζεται με. Ή είναι ο σηματοδότης η περιοχή μας. Δεν είναι, δεν έχουμε αυτό. Ούτε. Δεν είναι, όχι. Δεν έχουμε αυτόν τον αναρκισμό για την περιοχή μας. Δεν έχουμε κανέναν αναρκισμό. Ναι, δεν είναι. Αλλά πολλοί λένε ότι η χώρα μας χρησιμοποιείται για παράδειγμα ως πειραματόζωο αλλαγών που θα γίνουν στην Ευρωζώνη. Με αυτή την έννοια τώρα. Με αυτή την έννοια, ναι. Οπωσδήποτε. Δηλαδή η Ελλάδα οπωσδήποτε μπορεί να παιχτεί σαν χαρτί για να δημιουργήσει κανείς μια μεγάλη κρίση στην Ευρωζώνη. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι οι Αμερικάνοι θέλουν στο υπογάστρια των Γερμανών να ρίξουν μια γροθιά δυνατή, μπορεί να χρησιμοποιήσουν εμάς. Όχι για τα δικά μας συμφέροντα, έτσι πρόσεξε. Γιατί θα έλεγα και εγώ ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι για να εξαναγκάσουμε τους Γερμανούς σε μια άλλη πολιτική στη διαχείριση ελληνικής κρίσης, γιατί όχι. Είμαι συμμαχία και με το διάβολο, δεν λέμε. Έλεγε ο Χαρίχλος ο Μαγκαθίτης, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το δεις στο βιβλίο, το υπενήσουμε. Ένας Χάντιγκτον, το θυμάσαι το Χάντιγκτον. Τι το υπενήσεις, το λες ανοιχτά. Ανοιχτά. Ότι λέει, αυτό το παιχνίδι παίζεται, ναι, στην ουσία. Η πρώτη διάλεξη που έκαναν, μάζεψαν τα στελέχη της CIA από όλο τον κόσμο, όταν έπεσε το τείχος, και τους είπαν από εδώ και πέρα, το πρόβλημά μας είναι η Γερμανία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το νόμισμα που πάνε να κάνουν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, το ευρώ, να γίνει παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, να μην φτάσουν σε ευρωομόλογο, να μην υπάρξει ομοσπονδιακή Ευρώπη. Δηλαδή οι Αμερικάνοι δεν θέλανε να προχωρήσει η Ευρώπη, γιατί εύλογο δεν είναι Γιώργη. Έχουν ένα νόμισμα, το οποίο είναι το παγκόσμιο νόμισμα, το δολάριο. Εξακολουθεί και τώρα, φαντάσου. Είναι το αποθεματικό νόμισμα όλων. Δηλαδή οι Αμερικάνοι μπορούν και δανείζονται τζάμπα από όλο τον πλανήτη και μπορούν την κρίση τη δική τους να την κάνουν κρίση του υπόλοιπου πλανήτη. Έτσι δεν έγινε με την ευρωπαϊκή κρίση. Δηλαδή η κρίση δεν ξεκίνησε από τις ΗΠΑ. Ξεκίνησε από την Αμερική. Και ως χρηματιστηριακή κρίση και ως με τις εταιρείες νέες τεχνολογίες, τη φούσκα αυτή, και ως τραπεζική κρίση, τα τοξικά, όλα αυτά που λέμε, από τις παγκόσμιες αμερικανικές τράπεζες ξεκίνησε. Ή αν θες από τα παράγωγα, ας πούμε, που βγαίνουν από τα στεγαστικά δάνεια κλπ. Και κατάφεραν πολύ ωραία να τη μεταβιβάσουν την κρίση στην Ευρωζώνη, που δεν είχε εργαλεία να την αντιμετωπίσει, και στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα, αυτές τις μέρες, βλέπεις, ας πούμε, μια ανακατοσούρα. Σε όλες τις αναδυόμενες οικονομίες. Δηλαδή, ξαφνικά, αυτό ήταν απολύτως προβλέψιμο, έτσι. Δηλαδή, τώρα εδώ, μπορώ να, όσοι με ακούν, ναι, θα με έχουν ακούσει. Ορισμένοι δεν ξέρουν, διότι δεν τα παρακολουθούν τα θέματα. Εδώ και 1,5 χρόνο, που ήταν ενθουσιασμένοι η κυβέρνηση, οι τραπεζίτες, λοιπά, το έρχονται hot money, που λέμε, ζεστό χρήμα. Μπαίνει, ρε παιδί μου, κάτι και σφουσκώνει λίγο το χρηματιστήριο κλπ. Μπήκανε κάποια λεφτά. Λέω ότι η επόμενη κρίση. Ναι.
Η επόμενη κρίση. Δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα, που δεν είναι βέβαιο, είναι προάγγελος, δεν είναι αυτή καθεαυτό αυτό που θα ζήσουμε. Θα ξεκινήσει από τις αναδυόμενες αγορές με τον κλασικό τρόπο τεκίλα, αν θυμάσαι τεκίλα κρίση, τη θυμάσαι του Μεξικού παλιά, ή τις Φιλιππίνες κλπ. Αυτά τα πράγματα. Ναι, δηλαδή τι, εάν υποθέσουμε ότι οι Αμερικάνοι για δικούς τους λόγους αρχίσουν και μαζεύουν λίγο, ας πούμε, το τρομπάρισμα χρήματος στις αγορές που τους έσωσε, διότι εμείς πνιγόμαστε, πεθαίνουμε και αυτοί έχουν ανάπτυξη. Μπορεί να πάει και 2,5% φέτος, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δηλαδή αυτή την κρίση τους την κάνανε δική μας. Και έχουν άνοδο, έχουν κάποια ανάκαμψη. Άρα αν συνεχίσουν το μάζεμα, λες. Εάν συνεχίσουν το μάζεμα, δηλαδή τι γίνεται, Γιώργη. Μπορεί κανείς να δανείζεται πάμφθηνα σε δολάρια και να πηγαίνει να μπαίνει, ας πούμε, στην Τουρκία, στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, στην Ινδονησία, στη Νότια Αφρική, να κάνει ανατιμητική κερδοσκοπία και αν δει ότι μπορεί να αυξηθούν τα επιτόκια κάποια στιγμή στην Αμερική ή η Αμερική να μην αγοράζει ομόλογα μαζικά κλπ. Τους πιάνει πανικός και σου λέει αμάν να φύγουμε από την τουρκική λίρα με ταχύτητα και να επιστρέψουμε στη βάση μας στο ασφαλές λιμάνι. Και σου λέει άλλος, η Ελλάδα σύντεκνε, λέγανε, θα φύγουν από την Τουρκία και θα έρθουν δίπλα. Κράτησε το, σε παρακαλώ. Θέλω να πάω σε αναγκαστική διακοπή και θα επιστρέψω. Ναι. Δεν φεύγουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε αντιθέσεις με το Μίμη Ανδρουλάκη. Μίμη Ανδρουλάκη, είπες για το τι επιδιώκουν οι Αμερικανοί. Θέλουν ένα ευρώ, θέλουν όμως αυτή να είναι το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Το ερώτημα το δικό μου είναι, καλά όλα αυτά. Και εξασφαλίζουν το άλοθη στη Γερμανία, οι κακοί Αμερικανοί τα κάνουν όλα και ενδεχομένως να χρησιμοποιούν τους Έλληνες και κάποιους άλλους. Έχουν καταλάβει οι Γερμανοί το ρόλο τους? Μα οι Γερμανοί δυστυχώς δεν λειτουργούν, ενώ είναι υποτίθεται οικονομικός κινητήρας Ευρώπης. Δεν λειτουργούν ως ηγετική δύναμη στην Ευρώπη. Έχουν αποποιηθεί το ρόλο της ηγεσίας. Τους ενδιαφέρουν τα φράγκα. Αυτό το κάνουν και οι Κινέζοι φαινομενικά. Δηλαδή οι Κινέζοι λένε εμπόριο να έχουμε, δουλειές να κάνουμε, φράγκα ας πούμε. Δεν εμείς κάνουμε. Βέβαια οι Κινέζοι είναι κουφάλες ας πούμε. Όχι ότι δεν ενδιαφέρονται, αλλά ακολουθούν τον κανόνα που λέμε στην Κρήτη. Καμώνεται η Αλεπού πως κοιμάται όταν πεινάει. Δηλαδή δεν δείχνει τη δύναμή της, την κρύβει τη δύναμή της. Διότι μια και λέγαμε για την Ευρωζώνη και λοιπά, ότι το βαθύτερο πρόβλημα είναι η σύγκρουση Αμερικής-Κίνας, έτσι. Αλληλεξάρτηση μεγάλη, τρομερή αλληλεξάρτηση οικονομική, αλλά ταυτόχρονα και σύγκρουση. Τα ακούει κανείς και λέει, μα είναι δυνατόν. Τόσο αλληλεξάρτηση και να έχουμε και σύγκρουση και ανταγωνισμό τόσο φοβερό, ο ένας να παρακολουθεί τον άλλο. Γιατί γι' αυτό, όταν λες τα τηλέφωνα, μπορεί να μιλήσει στα κινητά, ο ένας παρακολουθεί τον άλλο. Δηλαδή και οι Κινέζοι κλέβουν τους Αμερικάνους τεχνολογικά μυστικά. Και οι Αμερικάνοι θέλουν να έχουν στο χέρι όλο το δίκτυο άμυνας της Κίνας ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, αν συμβεί κάτι κλπ. Ακόμα πιο χοντρά, Γιώργο, δεν βλέπεις την αντίθεση που φαίνεται κουφή Ιαπωνίας-Κίνας? Σκέψω ότι οι Ιαπωνέζοι είναι μεγαλύτεροι επενδυτές στην Κίνα. Και η Ιαπωνία είναι εισάγει από την Κίνα. Δηλαδή είναι το πάρε εδώ σε Κινέζων και Ιαπωνέζων είναι φοβερό, είναι απίστευτο. Και όμως μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχουμε ανάφλεξη. Για πώς το είπε ο Παπάγκαλος για το. Με μια σημαία, Δηλαδή. Πιο μικρά, είναι τα ίδια νησά με εμάς. Αυτή τη χειδαιότητα που είπε ο Παπάγκαλος. Δεν το λες ποτέ αυτό, ξέρεις. Άλλο ότι εγώ σε μια, όταν πεις μια ρακή και λοιπά, αλλά με ένα υπουργό εξωτερικών, διότι δεν ήξερε ότι γράφονται όλα, Ο Παπάγκαλος δεν ήξερε. Και με ποιον, με τον Κρίστοφερ. Τον έχω και εγώ στο βίντεο, το ζόμπι, είδες πώς τον παρουσιάζω τον Κρίστοφερ, διότι πιάνω ότι έκανε τότε, τι κάνανε οι Αμερικάνοι ακριβώς. Λοιπόν, άρα. Έχουμε η αλεξάρτηση αυτή που λέμε η παγκοσμιοποίηση, ας πούμε, εμπεριέχει τους ανταγωνισμούς, οι οποίοι δεν είναι πάντα εύλογοι, μόνο οικονομικοί, και εύλογοι είναι και παράλογοι. Οι παλιές ταυτότητες, τα παλιά μίσια, ανά πάση στιγμή μπορούν να ζωπηρωθούν σε χρόνο μηδέν. Δηλαδή ο παραλογισμός υπάρχει. Τώρα κοιτάζοντας εκ των υστέρων τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια τώρα, φέτος είναι αυτή η χρονιά άλλωστε. Όταν λέω εγώ, ας πούμε, το βιβλίο έχει μια χρονολογική νεύρωση με το 1913. Δηλαδή, το πρόβλημά μου, Γιώργο, είναι τι παίζονταν, τι αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι λίγο πριν την καταστροφή, που δεν την έβλεπαν. Εμείς λέμε ότι δεν είχαμε δει την καταστροφή, την οικονομική που ερχόταν, Αλλά δεν είχαν δει, Γιώργο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, ακόμα συνεχίζονταν, το έχω μέσα στο βιβλίο, έχω τις σκηνές αυτές με τους πράκτορες. Οι μόνοι μερικοί άρρωστοι πράκτορες πιάνανε ότι κάτι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή και το 1914 είναι όπως τώρα. Εδώ περιγράφεις. Μπορεί να έχουμε ένα πόλεμο δηλαδή, αλλά όχι αυτού του τύπου, το οικονομικό πιο, πόλεμο. Το πιο η Κίνα είναι το πρόβλημα, θέλω να σας το πω.
η Κίνα μεγάλωνε με ρυθμό 12-13, 11-12-13% κάθε χρόνο. Δηλαδή ένα φρενήρι ρυθμό. Ε? Όμως η Κίνα τώρα, Γιώργη, για να συνεχίσει να αναπτύσσεται, πρέπει να τρομπάρει όλο και περισσότερα λεφτά. Δηλαδή να δανείζεται πολλά οι επιχειρήσεις, να δανείζεται. Φυσικά είναι δικό της νόμισμα, μπορεί να κόψει κιόλας, να ανέβει το πληθωρισμός κλπ. Αλλά τεράστιο πρόβλημα εδώ. Δηλαδή για ένα δολάριο που παράγει, δανείζεται ένα δολάριο η επιχείρησή της. Ένα δολάριο με ένα δολάριο. Παλιά. Τώρα θέλει 4 δολάρια πρέπει να δανείζονται οι επιχειρήσεις για να παράγουν ένα προϊόν ενός δολαρίου. 4 δολάρια πρέπει να δανείζονται. Πρέπει να πληρώσουν τα παλιά χρέη οι επιχειρήσεις της Κίνας. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε στην κρίση, στην Κίνα μια πιστωτική κρίση. Που ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχει μόλυνση και προς εμάς. Δηλαδή, μου φύγες όμως. Είναι δεν το πανίδρομα Γερμανία. Μου φύγες. Ναι. Δεν μου είπες. Ναι. Δηλαδή είπες ότι ναι, δεν έχει αντίληψη, δεν θέλει να είναι ηγέτης, δεν ενδιαφέρει να μαζέψει το χρήμα. Ναι. Μόνο αυτό. Θέλει να έχει την επικυρίαρχο του ευρώ. Δηλαδή το ευρώ να είναι μάρκο. Αυτό θέλει. Να είναι σκληρό ευρώ, αποπληθωρισμός, να κυριαρχεί εύκολα. Και δυστυχώς το πρόβλημά μου δεν είναι πια μόνο η Γερμανία. Ναι. Δεν είναι η απιστία, ό,τι λέει η απιστία συζυγική του Ολάντ. Είναι η απιστία της Γαλλίας, η αποστασία της Γαλλίας. Από τον εαυτό της ως μεγάλη δύναμη. Για φαντάσου ότι εμείς στηρίζαμε το ενδεχόμενο μιας αναθεωρητικής στρατηγικής για το ελληνικό ζήτημα και σε μια συμμαχία του Νότου και στο ρόλο της Γαλλίας. Έτσι, ότι χωρίς τη Γαλλία δεν υπάρχει συμμαχία του Νότου και χωρίς την Ιταλία. Πού τα αυτά. Βλέπεις λοιπόν ότι πόσο ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας για το διεθνή, τι ρόλο παίζει ο διεθνής παράγοντας αλληλεξάρτηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη Γαλλία, η οποία θα μπορούσε να αντισταθμίσει έστω κατά το 40% της επιδιώξης της Γερμανίας και επομένως να πάμε σε μια άλλη Ευρώπη και στην Τραπεζική Ένωση που λέμε και στο Ευρωομόλογο. Άρα ο Λαντ, μήπως πρώτη κυρία έχει κάνει τη Μέρκελ στην ουσία. Ποια ή? Ο Λαντ. Ναι. Στο δίλημα την ηθοποιώ ή την μέχρι τώρα συμβία του έχει κάνει τη Μέρκελ. Στο βάθος η Μέρκελ είναι στο κρεβάτι του, ας πούμε, στις φαντασιώσεις του είναι η Μέρκελ. Δηλαδή θέλει να παραστήσει ότι είναι άξιος εταίρος της Μέρκελ, ενώ δεν είναι και το ξέρει. Αυτή η ανασφάλεια τρώει τη Γαλλία. Και δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα μέτωπο για μια άλλη διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Σοβαρό πρόβλημα, διότι και η Ιταλία αποστατεί. Ακόμα και με κυβέρνηση της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, παίζει, ας πούμε, ακόμα γερμανικά. Δεν υπήρξε αυτό το μέτωπο στο Νότο. Και τώρα τι φοβάμαι, στα διάφορα που σου λέω ότι φοβάμαι, πάντα πρέπει να τους φόβους να τους ζυγίζεις. Ε. Ο φόβος φυλάει τα έρημα, δεν σημαίνει ότι είμαι φοβικός. Ε. Ό,τι λέω δηλαδή, άρα τι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σοβαρό για να περάσουμε σε ένα άλλο τρόπο διαχείρισης ελληνικής κρίσης. Δεν λέω αυτό, αλλά αν κατορθώσει να βγει, βγήκε η Ιρλανδία στις αγορές. Αν βγήκε η Πορτογαλία και μείνουμε μόνοι μας, σου λέει εδώ ένα ελληνικό πρόβλημα είναι απλώς. Ε. Θα ξαναγυρίσουμε δηλαδή στο κακό μοντέλο αντίληψης που, με το οποίο ξεκινήσαν ως δικαιολογία. Αυτός ο ταπεινός κοντός κριτικός που δεν τον άκουγαν, διότι σου λέει εγώ έχω Χάρβαρντ, νόμιζε ο Παπανδρέου, έχω το Νόμπελ εδώ πέρα κλπ. Είχα πει ότι έτσι όπως πάμε είναι 99% βέβαιο ότι στο τέλος, το θεωρούμενο τέλος της διαδρομής θα ξανανταμώσουμε την αφετηρία υποχειρότερους όρους. Δηλαδή τη χρεοκοπία. Δηλαδή το ενδεχόμενο ανοιχτής χρεοκοπίας της Ελλάδας υπορισμένες, αν δεν προσέξουμε μερικά πράγματα και αν δεν σταθμίσουμε με ακρίβεια τα διεθνή δεδομένα και μέχρι πού και πώς μπορούμε να σπρώξουμε τα πράγματα σε κάτι που λίγο πολύ όλοι συμφωνούν σήμερα, αλλά δυστυχώς οι εκτελέσεις του σεναρίου είναι λανθασμένες από όλες τις μπάντες. Δηλαδή σε τι συμφωνούμε τώρα? Συμφωνούμε ότι το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο. Έτσι δεν είναι? Ότι πρέπει εν μέρη να το κουμουρέψουμε, εν μέρη να το επιμηκύνουμε τόσο πολύ που να αποσβεστεί έτσι. Δηλαδή να χάσει τη σημασία του, να μειωθεί το επιτόκιο λοιπά, ώστε να μην μας επιβαρύνει. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να μας δώσουν μια περίοδο χάριτος, ας πούμε εθνικοί πόροι να μην πηγαίνουν στους δανειστές, αλλά να πηγαίνουν στην ανάπτυξη. Ένα μίνι Μάρσαλ, ας το πούμε έτσι. Κάτι τέτοια πράγματα συμφωνούν όλοι. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτή η πραγμάτωση. Με ποια στρατηγική, πώς, τι, είναι δύσκολα θέματα. Και αν καμιά φορά με βλέπεις ότι ρίχνω σφαλιάρι στο στουρνάρα, γι' αυτό του ρίχνω. Γιατί είναι ο ξέχνατο Γιάννη υπουργός. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι, ας το πούμε έτσι, αυτομάτως συγχρονίζονται με το κεντρικό σενάριο της Ευρωζώνης. Δηλαδή από τη φύση τους, αυτοί οι άνθρωποι, οι ξυγχρονιστές ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι αυτομάτως
Δηλαδή είναι μέσα τους μια πυξίδα εσωτερική, παπ, προσανατολίζεται, νομίζουν ότι έτσι είναι Ευρωπαίοι. Όχι. Θα γυρίσω στο ναι. πολιτικό σκηνικό προς το τέλος. Θέλω να μείνω λίγο στον καμβά του βιβλίου, διότι αυτό το βιβλίο, εγώ επιμένω, ναι. ξεκλειδώνει πάρα πολλά. Ναι. Είπα ότι η αφορμή είναι μια υπόθεση, εσωτερική υπόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την οποία μάλιστα στο βιβλίο φαίνεται να τη διαχειρίζεσαι δίπλα στο Χαρίο Φλωράκι. Ναι. Το 82. Ναι. Ξεκινώντας από αυτό όμως, βάζει ζητήματα για το διπλό άνθρωπο, ναι. για την κύβερνο κατασκοπία, για την κατασκοπία τεχνολογιών, εταιριών. Ναι. Φτάνει στο σημείο και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, αν διαβάσει το βιβλίο, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που πρεσβεύει είναι ότι οποιαδήποτε κίνησή μας παρακολουθείται. Ερώτηση. Και τι σημαίνει αυτό, πρέπει να ακυρώσω τις κινήσεις μου και να ζω συνεχώς με την αίσθηση ότι παρακολουθούμε, πρέπει να συνεχίσω να έχω τις κινήσεις μου, γιατί δηλαδή... λες κάπου εδώ ότι οι κυβερνήσεις, αν λαμβάνουν λες σοβαρά υπόψη τους όλο αυτό, ναι. τότε μπαίνουν σε διαδικασία κινησίας, το λέω με δικά μου λόγια. Αν πάλι το υποτιμήσουν, ναι. θα γκρεμιστούν. Ναι, για την ιστορία. Μην ξεχνάς ότι, λέω, αν υποτιμήσουν τις πληροφορίες, σκέψω ότι ο Στάλιν, που ήταν καχύποπτος άνθρωπος, υποτίμησε, δεν έδωσε σημασία στην πληροφορία που του έδωσε η κόκκινη ορχήστρα, δηλαδή το δίκτυο κατασκοπίας που είχαν βασικά αριστεροί στην ναζιστική Γερμανία, στην ναζιστική Ευρώπη, για τη μέρα και ώρα επίθεσης των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση. Και υποτίμησε και τις πληροφορίες που του έδωσε ο αρχιπράκτορας του, ο Σόργκε, στην Ιαπωνία, που κι αυτός ήταν και κομμουνιστής, ας πούμε. Λοιπόν, υποτίμησε ένα Στάλιν. Φαντάσου τώρα τι γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να αγνοήσει αυτά. Λοιπόν, είδες ότι η Μέρκελ, σου είπα, το ήξερε ότι παρακολουθούν το τηλέφωνο της. Εγώ λέω, είχα κάνει και μια πρέπεια, λόγω επειδή την έχουμε άχτη τη Μέρκελ, είπα ότι έχει ερωτική σχέση με τον Βάιντμαν, αυτόν τον που είναι της Bundesbank. Πριν ήταν αυτό το δούνο του, ήταν ο Βάιντμαν. Πήγε σκληρός απέναντί μας, ο Βάιντμαν, έτσι. Γιατί μου λέγανε κάποιοι που ξέρουν τη γραφειοκρατία την ευρωπαϊκή ότι όπου και να πάει η Μέρκελ ταξίδι απομακρύνεται σε δασάκια και μιλάει μαζί του τρυφερά και περίεργη σχέση. Και λέω εγώ, όχι, η Μέρκελ απομακρυνόταν και πήγαινε σε δάση, σε απρόπτες περιοχές έξω από το επίσημο πρόγραμμα για να μιλήσει σε ένα άλλο κινητό καθαρό, πάντα άλλο κινητό. Το οποίο έφτιαξε Έλληνας. Ναι. Το γνωρίζεις. Το γνωρίζω, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πάντα λοιπόν σε καθαρό, αλλά το ήξερε. Έτσι δεν είναι. Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα πως είμαι στο αεροπλάνο για να έρθω στο Ηράκλειο, με πλησιάζει ένας επιχειρηματίας. Οπότε μου λέει, ρε συνάπαμε, ξέρεις κάτι, λέει. Κάνω και εξαγωγές, λέει. Έχω την εντύπωση γάμο, το μου λέει, ότι μου παίρνουν τα πάντα. Ό,τι σκέψη κάνω, μου την κλέβουν. Τι γίνεται, μου λέει. Έχω τρελαθεί. Του λέω, άκου να δεις. Μου λέει, άρχισα, μου λέει, τεχνολογία, πώς γίνεται, τι. Βέβαια, το ξέρεις, στην Αμερική όλες οι εταιρείες έχουν ασφάλιση τώρα. Κυβερνοασφάλεια. Δηλαδή έχουν μυστικές υπηρεσίες ιδιωτικού χαρακτήρα που τις περιγράφουμε στο βιβλίο. Είναι γύρω στις 1370, που συνεργάζονται με τη CIA. Δηλαδή ταυτόχρονα παρακολουθούν τις επιχειρήσεις. Χάκερ, αντιχάκερ και πάλι. Ναι, παρακολουθούν τις επιχειρήσεις, αλλά καρφώνουν και στη CIA. Διότι χωρίς την τεχνολογία και χωρίς την έγκριση της CIA δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, άλλωστε αυτό είναι ο Κόκκινος Κάβλας, είναι μια αδελφότητα πρώην πρακτόρων της CIA, η οποία απλώνεται σε όλο τον κόσμο και μάλιστα σε ξενοδοχεία ειδικά συνεδριακού τουρισμού, όπου γίνονται συνέδρια τεχνολογικά, ιατρικά, όλα τα κλέβουν. Και οι Κινέζοι κάνουν την ίδια δουλειά. Είναι η Unit 61-398, που είναι δαιμόνιοι. Αλλά οι Κινέζοι δεν ασχολούνται με τη Μέρκελ και με τέτοια, και με τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας ή της Συρίας, δεν ασχολούνται με αυτά. Οι Κινέζοι κλέβουν τεχνολογικά μυστικά. Το μυαλό τους είναι ακόμα στα λεφτά, ας πούμε, στην παραγωγή. Λοιπόν, μου λέει ο Ηρακλειώτης επιχειρηματίας, ο οποίος έχει στην Αθήνα βέβαια, μου λέει: έχω τρελαθεί, μου λέει. Επειδή πήρα, λέει, τον Κόκκινο Κάβουρα, λέει, τα λες μέσα αυτά. Του λέω: πρόσεξε, του λέω. Επειδή πας στο Ηράκλειο τώρα. Καταρχήν, μην νομίζεις ότι τόσο ωραίος, του λέω. Δηλαδή, αν σε πλησιάσει μια ωραία κοπέλα, μην την πάρεις στο ξενοδοχείο με την πρώτη φορά, αν δεν τζεκάρεις χίλιες φορές ποια είναι. Μπορεί να είναι χάνιτρα, όπως θα δεις μέσα στο βιβλίο τι ρόλο έπαιξαν οι λεγόμενες γυναικοπαγίδες, οι ανδροπαγίδες, αντιστρόφως, οι γκομενοπαγίδες στην ιστορία. Δεν υπάρχει Γιώργη. Μεγάλο σκάνδαλο κατασκοπίας, ούτε ένα, ψάχνω να βρω ένα, ρε εσύ, που να μην έχει ερωτική σεξιστική διάσταση.
Μα ούτε ένα. Ούτε ένα, ούτε μισό. Έχεις μια ερμηνεία. Λοιπόν, του λέω, δεν είσαι τόσο ωραίος για να πάρεις μια ωραία κοπέλα. Έχεις μια ερμηνεία για αυτό που είπες πριν από λίγο. Τα ανθρώπινα είναι πάντα, είμαστε πιο ανοιχτοί εκεί, ας πούμε. Είναι φυσικό αυτό, θέλει προσοχή. Λοιπόν, του λέω, όταν πας, ας πούμε, μου λέει, τι κάνουμε, αυτός με τη Μόσχα, εξάγει, κάνει, δείχνει επενδύσεις. Του λέω, δηλαδή, θα πας σε ένα ξενοδοχείο στο Ουκράνια και νομίζει τόσο όμορφος, ότι ξαφνικά τρελάθηκε μια ωραία δεσποινίδα και εσύ ενθουσιασμένος τη βγάζεις, την πάρεις στο ξενοδοχείο, μην την πάρεις, του λέω. Άσε ρε, παιδί μου, του λέω. Γεμάτος ο κόσμος είναι γυναίκες, μην τρελαίνεσαι. Δεύτερον, του λέω, έχεις catering στην αυτή, γιατί όπου πας, το catering μπαίνει παντού. Έχουν, επειδή κάνουν outsourcing που λέμε, δηλαδή εκτός αναθέτουν, δεν έχουν καθαρίστριες. Εσύ εδώ μέσα, έχεις καθαρίστριες. Ή τα δίνετε σε εταιρεία καθαρισμού. Έχουμε. Έχετε δικές σας. Οπότε να κοιμόμαστε. Ελέγχεται. Σε αυτό το κομμάτι. Μα είναι δυνατόν να μπαίνει σε μια τράπεζα και είναι ελληνικές τράπεζες. Είναι δυνατόν να μπαίνει μέσα άγνωστη που τους προσλαμβάνουν με 300 ευρώ μισθό. Ξένοι πιο πολύ, δεν είσαι μέσα, και Έλληνες. Και μπαίνουν μέσα στα γραφεία των τραπεζιτών. Στα γραφεία των τραπεζών, με ανοιχτά τα κομπιούτερ, με όλα αυτά. Πάτε καλά, ρε. Σου λέω τώρα ορισμένα απλά. Άσε τώρα τα. Γιατί το μυαλό του είναι τι θα γίνει, πώς θα βάλει τεχνολογίες. Του λέω ξεκίνησε. Ή το άλλο, πρέπει να το έχεις πάντα υπόψη σου. Πώς διώχνεις μια γυναίκα, αν είσαι επιχειρηματίας ή ξέρω εγώ. Ή πώς διώχνεις ένα εργαζόμενο, να του φερθείς πολύ εσχρά. Και αυτός είναι όπως το Snowden, ξέρω που λέμε τώρα, ε. Δηλαδή είναι απλά που πρέπει να τα προσέχεις. Πληρώνονται ακριβά αυτά. Το Snowden πληρώθηκε, αλλά τον έχεις περιλάβει βέβαια στο βιβλίο. Ναι, αυτό εγώ η αποκαλύψη που έχω, ο Τόνι μου μίλησε 4 μέρες πριν βγει ο Snowden. Πώς ήξερα εγώ ότι θα βγει ο Snowden. Το βιβλίο είχε γραφεί, έτσι, δηλαδή είχε πια εξελιχθεί. Λοιπόν, ήταν ξανά Γιώργη. Παρακολουθούσα το 2013 από το Γενάρη. Έλεγα σε όλους, γιατί τόσο πολύ το Financial Times, το Economist, έχουν διαρκώς πρωτοσέλιδα για την κατασκοπία των Κινέζων. Μα τόσο πολύ. Είναι δυνατόν το Economist να έχει διαρκώς. Για την κατασκοπία. Λέω, αυτό είναι κλασικό από την ιστορία, γιατί είχα διαβάσει όλοι. Ας το πούμε έτσι, εξελίχθηκα για να γράψω αυτό το βιβλίο σε μια κινητή βιβλιοθήκη της Παγκόσμιας Κατασκοπίας που ουδέποτε ασχολήθηκα με αυτά τα θέματα. Και τελειώνω κιόλας, έτσι. Δηλαδή, ίσως είναι η τελευταία συζήτηση που κάνω, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, αλλά καλό να τα ξέρεις. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, ξέρω από το παρελθόν, όταν αρχίζει κάποιος τον ψυχρό πόλεμο. Δηλαδή, όταν αρχίζανε οι Αμερικάνοι και καταγγέλαν τη Ρωσία για κατασκοπία, για τέτοια κλπ. Αμάν, κάποιος Αμερικάνος την κομπάνιζε και πήγε στη Ρωσία. Δηλαδή, λέω, κάτι έρχεται. Ξέρανε επομένως οι Αμερικάνοι ότι κάπου φεύγει η δουλειά. Κάπου χάνουνε. Και βγήκε ο Snowden. Δηλαδή τον Snowden τον είχαν προαναγγείλει, τον είχαν προεξοφλήσει. Είχαν καταλάβει ότι κάτι βγαίνει. Και έσπευδαν, ας πούμε, να δημιουργήσουν μια ντάρα ότι οι Κινέζοι κλέβουν μυστικά κλπ. Ναι. Το αντίβαρο. Το αντίβαρο. Γι' αυτό ήμουν 100% βέβαιος. Γι' αυτό προσανατόλισα και την έρευνά μου, δηλαδή ξεκινώντας από τον αρχιπράκτορα το δικό μας, προσανατόλισα την έρευνά μου στο σύγχρονο. Δηλαδή στην κυβερνοκατασκοπία. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, οφείλω να σου πω ότι εσύ δεν σχολιάζεις θετικά ή αρνητικά τον πράκτορα. Μπαίνεις σε μια λογική να συζητήσεις για το διπλό άνθρωπο εντός μας. Έτσι, ασφαλώς. Δηλαδή, ναι. Κοιτάξτε, αυτό το μέχρι και νευροεπιστήμη βλέπω εδώ χρησιμοποιείς, ψυχιατρική σύγχρονη, ψυχιατρική πανιά. Γιώργο, πρόσεχε να σου πω κάτι. Αποκλείεται να μπορεί το μυαλό ενός ανθρώπου να κάνει ένα κλικ και να είναι 24 ώρες, 20 ώρες κομμουνιστής και 4 ώρες πράκτορας CIA. Με απόλυτη ακρίβεια και το ένα ή το άλλο, άψογος, και στο ένα και στο άλλο. Δεν μπορεί κάθε μυαλό να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί, δηλαδή, πρέπει να υποστηρίζεται αυτός ο διπλός ρόλος και νευροβιολογικά, όχι μόνο ψυχαναλυτικά, δηλαδή να έχεις μια ικανότητα διπλοπροσωπίας ακραία, τέτοια ακραία, έτσι, γιατί όλοι έχουμε πολυπροσωπίες, διπλοπροσωπίες. Έχουμε σαν άνθρωποι είναι αδύνατο, δηλαδή, και μάλιστα θα ήταν να μην το παραξηγήσει κανείς. Δεν έχουμε αυτή την σκοτεινή, την ενιγματική, όλοι, την εκτός ελέγχου διπλοπροσωπία. Τι να το παραξηγήσω. Αλλά δεν είμαστε συμπαγείς. Όχι. Και ευτυχώς που δεν είμαστε. Δηλαδή δεν είμαστε ομοιογενείς. Πλευρές έχουμε. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Έχουμε πολλές πλευρές. Αυτό μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρξει ποιήση, αν ή μυθιστόρημα ή επιχειρηματικότητα ή έρευνα, εάν ο άνθρωπος δεν έχει πολλές πλευρές μέσα του. Έτσι δεν είναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι και DNA και νευροβιολογικά υποστηρίζονται
τα καμουφλάζ και διπλοπροσωπία και στη φύση και στην κοινωνία. Δηλαδή και στη φύση. Ξεκινάμε από τα πιο απλά. Που δείτε πώς το βάζω στο βιβλίο. Χταπόδια. Το χταπόδι. Αλλάζει χρώμα. Υπάρχει DNA εδώ για να αλλάξει. Χρώμα σε 2 δευτερόλεπτα αλλάζει χρώμα το χταπόδι για να προστατευτεί από τα αρπακτικά τη θάλασσα και του ουρανού. Πάρε τα παράσιτα που έχουμε στον οργανισμό μας. Μεταλλάσσονται και μοιάζουν απολύτως στα δικά μας τα κύτταρα. Έτσι, δηλαδή υποκρίνονται απολύτως. Πάρε το πιο ωραίο από όλα. Τα αυγά του κούκου. Ο κούκος βάζει τα αυγά του στις ξένες φωλιές. Το 1% των πτηνών βάζει τα αυγά του στις ξένες φωλιές. Και τα παιδιά του μοιάζουν, οι λαιμοί του. Δηλαδή, να δει το γεράκι, να μιμείται τον κούκο ή ο κούκο το γεράκι. Ας πούμε, είναι φοβερές οι διπλοπροσωπίες αυτές κλπ. Αλλά εκεί που έχω κάνει μεγάλη έρευνα, δεν την έχω συμπεριλάβει στο βιβλίο. Μεγάλη, δηλαδή δουλεύω χρόνια. Αυτό που λέμε κοινωνία χιμπατζίδων. Δηλαδή, θα δει οι χιμπατζίδες πόσο μοιάζουν. Δηλαδή και στους ανταγωνισμούς ερωτικούς και στους ανταγωνισμούς για την εξουσία κάνουν απάτες, διπλοπροσωπία, πρακτορυλίκια, καμουφλάζ. Και ξέρουμε τώρα, ξέρουμε ότι ο χιμπατζής, ο οποίος μπορεί να έχει ακραία επίπεδα εξαπάτησης και διπλοπροσωπία, θα το πούμε έτσι, αν μπορούμε να μιλάμε για πρόσωπο σαν χιμπατζή, όχι βέβαια, αλλά έτσι το μεταφορικά το λέμε, αυτός που έχει ακραίες ικανότητες εξαπάτησης έχει πιο ανεπτυγμένο το νεοφυλλό του εγκεφάλου του. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε πως κάθε τι στο βάθος, πέρα το ψυχαναλυτικό που είναι το βασικό, δηλαδή πως μπαίνει το σκουλίκι στο άγουρο μήλο από τη μικρή ηλικία, μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει μεγαλύτερη προδιάθεση από κάποιον άλλον να είναι διπλός άνθρωπος. Βέβαια, η περίπτωση του διπλού μου, του δικού μου. Υπάρχουν και οι τυχαιότητες εδώ, οι γεγονότητα. Περιστατικά, απίστευτα πράγματα, αλλά υπάρχει πάντα. Είναι πολύ πιο περίπλοκο το θέμα. Δηλαδή, κανείς μπορεί να διαβάσει το βιβλίο με πολλούς τρόπους. Ο πιο ώριμος αναγνώστης βλέπει, ας πούμε, τον κόκκινο κάβουρα σαν καθρέφτη. Δηλαδή, στη σκοτεινή αυτή διπλοπροσωπία του Α25, που είναι ο πράκτορας μου, του ΚΚΕ, που ήταν Chip και CIA, βλέπει ένα δικό του παραμορφωμένο, αντεστραμμένο είδωλο. Πρέπει να κάνουμε, Γιώργο, ένα διαρκή αγώνα σαν άνθρωποι για να ολοκληρωνόμαστε. Λες εσύ ο εαυτός μου, λέω εγώ ο εαυτός μου, Όταν λέω ο εαυτός μου, εγώ, ο Μίμης ο Ανδρουλάκης, μέσα μου υπάρχουν μνημονικά ίχνη πολλών εαυτών. Είναι μια διαρκής ολοκλήρωσης ζωή μας, ένας αγώνας για ολοκλήρωση. Είναι το συνειδητό κομμάτι της ψυχής μου, το ασύνειδητο κομμάτι, το υποσυνείδητο που λένε άλλοι. Είναι το αριστερό μου, ημισφαίριο του εγκεφάλου μου, ορθολογιστής μέσα μου. Είναι το δεξιό του εγκεφάλου μου, οριζόντια ολοκλήρωση, που είναι ο ποιητής, ας πούμε, ο φαντασιακός, ο διαστητικός Ανδρουλάκης. Είναι το αρσενικό μου, είναι το θηλυκό μου. Είναι το μητρικό μου κομμάτι, έχω 50% αγωνιάδια από τη μάνα μου, το 50% από τον πατέρα μου. Είναι η αφήγησή μου, πρέπει να πω το story μου, τη ζωή μου, να έχει μια συνοχή, κάποια συνοχή, η ιστορία της ζωής μας. Κάποια συνοχή. Κάποια συνοχής. Κράτησε το, θέλω να πάμε αναγκαστικά στη δεύτερη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε στις αντιθέσεις. Μίμη Ανδρουλάκη, να πάρουμε λίγο το βιβλίο πιο σοβαρά στη συζήτηση, γιατί μου ξεφεύγεις με μεγάλες χρήσιμες ανάγκες. Τον αναγνώστη να το απολαύσει. Βεβαίως. Αλλά θέλω να μου πεις μερικά πράγματα. Τα μεγάλα του μυστικά. Χαρίλαος Φλωράκης. Εδώ μιλάς για τον Θεσσαλό, που με την καρδιτσιώτικη αντίληψη σε γοητεύει όμως το βιβλίο. Ο Χαρίλαος είναι εκπληκτική προσωπικότητα. Λαϊκή προσωπικότητα, πέρα δεν ήταν καλός άνθρωπος, σπάνια στην πολιτική να δεις ένα φυσιολογικό άνθρωπο, λέει αν έχει παραμορφώσεις ας πούμε. Ναι, και είναι, βέβαια τον έχω σε μια συγκλονιστική στιγμή που ανακαλύπτει αυτό, γι' αυτό ήταν σοκ. Και βλέπεις ότι αντιδρά με ενοχή, αλόκοτη ενοχή, ανεξήγητη. Δηλαδή ο προδομένος νιώθει ενοχή για τον προδότη. Θύμα για το θήτη. Έτσι, το θύμα για το θήτη. Είναι μια ψυχολογική κατάσταση που και εμείς πολλές φορές στη ζωή μας μπορούμε να το νιώσουμε. Τον ζω λοιπόν το Χαρίλαο σε αυτή τη μεγάλη στιγμή που πληροφορείται ότι υπάρχει πράκτορας. Γι' αυτό ήταν σοκ. Έτσι. Για έναν άνθρωπο που μην ξεχνάς ότι στο ΚΚΕ τα πράγματα ήταν αυστηρά. Δεν είναι όπως άλλα κόμματα μπαίνεις οποιοδήποτε μέσα. Ναι, και διαχειρίστηκε πάντως την υπόθεση αυτή, μπορούμε να πούμε, με μια ηθική και πολιτική μετριοπάθεια. Και μπορώ να σου πω ότι ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο καπετάν γιώτης, είχε την ωριμότητα, την ψυχική, να σεβαστεί την ανθρώπινη υπόσταση του Α25. Δεν τον τέλειωσε, εννοείς. Δεν τον τέλειωσε. Ενώ θα μπορούσε.
Υπήρχαν άλλοι που δεν θέλανε βελούδινη λύση. Ναι. Τον σεβάστηκε. Τον αντιμετώπισε σαν άνθρωπο, σαν εχμάλωτο πολέμου. Με τα δικαιώματα που έχει ένας εχμάλωτος πολέμου. Αλλά οι σκηνές που έχουμε το Χαρίλαιο είναι συγκλονιστικές, έτσι. Είναι συγκλονιστικές. Εκεί, ας πούμε, ανοίγουμε και συζήτηση για όλη την παγκόσμια κατασκοπία, ας πούμε. Να πει το θέμα ήταν τι κάνει στον πράκτορα, ας πούμε. Του έλεγα εγώ, είναι. Ό,τι του λέει την Κρήτη, νευρίαζε. Ξέρεις, ο Χαρίλαος είχε μια. Το είδες μέσα από. Εναντίον των κριτικών. Πόζα ήταν, θεατρική πόζα. Άσε σε τρελή, είχε παντρευτεί τη Μάγδα Αναγνωστάκη, κριτικιά. Και συγγενής από το σόι του Αναγνωστάκη ήταν του Βαρδινογιάννη. Φτωχή γυναίκα, έτσι, μην ακούς Βαρδινογιάννη, φτωχή ήταν. Και η Βαρδινογιάννη κάποτε ήταν φτωχή. Λοιπόν, τη γυναίκα του ένα, εμένα δύο, που είμαστε το πρώτο βράδυ μαζί. Το Μίκη, σου λέω, αμάν, άλλους δεν τρελούς, ας πούμε. Ένα εδώ πάλι Ηρακλειώτη, το Μανώλη το Σιγανό, μια μεγάλη μορφή του κινήματος, με γιατρός, με μεγάλη μορφή, ας πούμε. Το έκανε όλο πλάκα, τσακωνόταν. Έκανε ψευτοκαυγάδες με τους κριτικούς. Δεν σας αντέχω. Του άρεσε όμως την ουσία. Του άρεσε. Γοητεύονταν βαθύτερα από τους κριτικούς. Γιατί έβλεπε ένα άναρχο. Η ελευθεριότητα, ναι. Αυτή, το άναρχο, φιλελεύθερο. Γι' αυτό εμένα με έλεγε σε αγανάκτηση, υποτίθεται, αλλά στο βάθος του άρεσε αυτό. Βενιζελοκομμουνιστή. Άρε, βενιζελοκομμουνιστή, να πούμε, δεν κάνει αυτό, ξέρω εγώ κλπ. Λοιπόν, αλλά του είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Του Χαρίλαου, πώς την πάτησε όπως αυτόν, αλλά ακόμα περισσότερο, γιατί ο Χαρίλαος δεν. Μόλις το έμαθε το θέμα, τόλισε. Πώς ο Λένιν την πάτησε τόσο πολύ. Ένας μεγάλος ηγέτης, ο μεγαλύτερος ηγέτης ενδεχομένως του 20ου αιώνα. Και είχε δίπλα του δεξί χέρι, τον οποίο υπερασπίζονταν αιμονικά. Μέχρι τέλος. Του είχε κολλήσει η ιδέα ότι τον συκοφαντούν τον Μαλινόφσκι οι άλλοι. Δηλαδή, τι έκανε, έκανε μια έξυπνη τακτική ο Χράνα. Προστάτευε τον Λένιν, δηλαδή μέσω του Μαλινόφσκι ήξερε τις κινήσεις του Λένιν στην Ευρώπη. Όταν βγήκε στην Ευρώπη ο Λένιν, έβγαινε παράνομα στην Ευρώπη. Δεν έπιανε τους συνομιλητές του Λένιν. Τους άφηνε για να τους παρακολουθεί. Κλασικό αυτό, ε. Μην το πάσετε στα σημερινά, γιατί αν είχαμε σοβαρή αστυνομία ή σοβαρή ΕΕΠ, θα έκανε. Λοιπόν, τους αφήνει για να μπορεί να τους παρακολουθεί, να ελέγχει. Ταυτόχρονα όμως, μέσα στη Ρωσία, έπιανε όλους τους ανταγωνιστές του Μαλινόφσκι. Για να μπορεί να ανεβαίνει αυτός και να γίνει στην ηγεσία. Δηλαδή έπιασε τον Σβερντλόφ, τον Στάλιν, τον Μπακούνιν και τον κατήγγειλε τον Μαλινόφσκι, ο Μάρτοφ, ο αρχηγός των Μεσεμβίκων. Ήταν σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ενίο σοσιαλδημοκρατικό. Και του είπαν ότι εσύ, του είπε ο Λένιν, εσύ το λες γιατί είσαι αντιπολίτευση. Ναι, προβοκάρεις το εργατικό κίνημα. Πας να σπάσεις τη συνεπαναστατική συνείδηση του εργατικού κίνηματος. Δηλαδή είχε ένα κόλλημα. Διότι έλεγε ο Λένιν, έκανε τον απλό υπολογισμό και λέει: ρε εσείς, αν είναι πράκτορας ο Μαλινόφσκι, πιο πολλά κέρδισα εγώ από την ασφάλεια. Δεν θα με κάρφωνε. Δεν ήξερε τι έκανα έξω. Και πού να φανταστεί ο Λένιν. Και εμείς το είχαμε αυτό το πρόβλημα, στον Α25, με το οικονομικό. Έφτασε η Οχράνα, δηλαδή η μυστική αστυνομία του Τσάρου, να χρηματοδοτεί, να αγοράζει το χαρτί της Πράβδα. Για να μπορεί εύκολα ο Μαλινόφσκι να επιβάλλεται ότι λύνει τα ζητήματα, λύνει, δεν βρίσκει λεφτά, βγάζει την εφημερίδα κλπ. Αλλά και ο Α25, ο δικός μας στο κόμμα, ναι, ήταν ο καλύτερος στην οικονομική εξόρμηση. Και μου λέει ένας. Υπερκάλυπτε τα πλάνα. Τα πλάνα σαρωτικά. Σαρωτικά. Και μου λέει ένας καλή του ώρα. Μου λέει, ρε εσύ, σε ένα κυβότιο είχαμε, λέει, ένα ερμάριο στην ΚΙΠ, που ήταν γεμάτο κουπόνια του κουκουέ. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πω ότι είχε απόδειξη να κοπεί, ότι τέλος πάντων, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο κουπόνια, ξέρω εγώ, δραχμές εννοώ, έτσι μετά. Ναι, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και βέβαια, θέλω να σου πω κάτι, επειδή αφορά την Κρήτη. Στο ρόλο, την αποκάλυψη, παίξαμε πολύ ρόλο. Εγώ, βέβαια, μυθιστορηματικά το αναπλάθω, διότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακουστεί το όνομά τους. Σωστά. Παίξαμε ρόλο και κριτική, ας πούμε. Ναι. Και ένας μεγάλος στρατηγός έπαιξε καταλυτικό ρόλο, πατριώτης, δημοκράτης, αξιωματικός. Προσπάθησαν πολύ να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, γιατί ήταν ξενζιόρυγοι. Υπήρχαν κωδικοί που είχαν μείνει, ξέμειναν. Αυτό το γονταλίδι. Αλλά χωρίς ταυτότητα. Έχουμε Παπανδρέου στην εξουσία, Ανδρέα. Ακόμα είναι, σωστά, ναι, ο Ανδρέας. Ναι. Άρα έχουμε μια προσπάθεια καθάριση, δηλαδή, στο εσωτερικό. 8 χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας, 7,5 χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας. Έχουμε σταγονίδια ακόμη. Έχουμε ακόμα σταγονίδια, ειδικά στο Κουκουέ, γιατί οι άλλοι δεν παρουσίαζαν και ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπήρχαν στο δημοσιογραφία, μεγάλοι επιφανείς δημοσιογράφοι,
Υπήρχαν βέβαια σε ένοπλες δυνάμεις προφανώς. Καταρχήν οι πιο πολύ χουντικοί ήταν και CIA. Δηλαδή και ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο Παπαδόπουλος. Μην ξεχνάς ότι η ιδρυτική προσωπικότητα στη CIA, η μεγάλη μορφή, ήταν ο Τόμας Καραμεσίνης. Σωστά. Το έχω μέσα στο βιβλίο, ας πούμε, ο οποίος... Η ιδρυτική προσωπικότητα, δεν μου λες, η μήτρα όλων, συμφωνείς ότι είναι η Οχράνα παγκοσμίως. Νομίζω ότι δηλαδή, η μυστική υπηρεσία. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος της μυστικής υπηρεσίας. Ναι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το περίφημο πρωτόκολλο της ΙΟΝ είναι δικό της κατασκευασμά που έπεισε όλο τον πλανήτη. Πολύ, ήταν πολύ ικανή. Γιατί είχε επαναστατικό γέννημα η Ρωσία, δεν είχε κοινοβούλιο έλεγχο, έκανε ό,τι ήθελε και επομένως έβγαζε λεφτά πολλά στην άκρη, ας πούμε, για αυτά τα πράγματα. Όπως τώρα οι Αμερικάνοι έχουν ένα προϋπολογισμό 60 δισεκατομμύρια μαύρα για αυτές τις δουλειές. Black budgets που λένε οι Αμερικάνοι. Έχουν 60 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για αυτές τις δουλειές. Ωραία. Δηλαδή η Οχράνα, για παράδειγμα, έλεγχε τον πράκτορα της Αυστρο-Ουγγαρίας. Δηλαδή τον διοικητή των μυστικών υπηρεσιών της Αυστρο-Ουγγαρίας, τον μεγάλο αντίπαλό της. Και αυτόν πώς τον έπιασε, σε πιο αδύναμο σημείο. Πάλι ερωτικό, αλλά εδώ γκέι. Αυτός ο αρσιβαρίστας, ο σούπερ αθλητής, ο περίφημος Ρίντς, Άλφρε Ρίντς της Βιέννης, ο αρχιπράκτορας, ήταν ομοφιλόφιλος. Και εκεί τον πάτησα. Εκεί τον πάτησα. Άρα και αγαπούσε και τα λεφτά, γιατί για να έχει εραστεί ακριβό προφανώς, ένα υπολογαγό χωρίνκα, έπρεπε να δίνει πολλά λεφτά κάθε μήνα στους εραστές. Πάντως, γιατί έχεις πολλή Ελλάδα, δηλαδή... Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη και τον Στάλιν περιγράφεις ότι τις παράνομες κινήσεις του τις έκανε με ελληνικό όνομα. Η αποκάλυψή μου είναι όχι μόνο ο Στάλιν, αλλά και ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ εύλογος Θεσσαλονικιός είχε άνεση, ας πούμε, με τα ελληνικά και του άρεσε να εμφανίζεται ως Έλληνας έμπορος στη Λιβύη. Στη Λιβύη. Όπως ο Στάλιν έφτασε στη Βιέννη με το ψευδώνυμο Παπαδόπουλος. Έλληνας έμπορος Παπαδόπουλος. Γιατί οι Έλληνες. Είχαν μια κινητικότητα, ρε παιδί μου, σε όλη τη Μεσόγειο. Είμαστε μια παγκοσμιωμένη φυλή. Το ελληνικό κράτος κατέστρεψε τον ελληνισμό. Α, χαίρομαι που το πριν το υπήρχε μια κινητικότητα των Ελλήνων σε όλη τη Μεσόγειο, ας πούμε, τη Ρωσία. Η πολιτεία, τα Σκανδιναβικά χώρα. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Χαρίλαος Πλουράκης, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Βεβαίως είναι εντυπωσιακό. Ναι, οι σκηνές είναι εντυπωσιακές με το Χαρίλαο. Είναι εντυπωσιακές όχι μόνο για τον. Και ένα συμπατριώτη μας εδώ επίσης είναι ο πρώτος που με πλησίασε και μου είπε μη έρχεται. Αλλά εγώ δεν ξέρω, διότι εγώ μου έρχεται απλώς το γραπτό, δεν ξέρω από πού. Έχετε στην κορυφή. Είναι ένας που είναι στην Κριτσά, είναι και είναι πρόεδρος συνεταιρισμού. Αυτός είναι. Εντάξει, ονόματα δεν λέμε. Ναι, πάμε παρακάτω. Έχει πάρει όλα τα βραβεία αριστεία στο λάδι. Αυτός τότε, 82, ήταν τέτοιες μέρες από κρυά του 82. Τότε πέσαν οι μάσκες. Αγιονικολίδη Κριτσό. Όχι. Ναι. Αυτός μου λέει ότι έχετε πράκτορα. Αλλά δεν ξέρει ποιος είναι. Και εγώ ειδοποίησα το Χαρίλαο ότι ο Νίκος Ζήτα που λέω μέσα. Μπορεί να το βράδυ στην εκδήλωση, θα τον γνωρίσω να έρθει να στα πει εδώ. Γιατί τώρα εντάξει, δεν έχει ανάγκη αυτός. Αυτός είναι συνταξιούχος αξιωματικός. Και ασχολείται με κοινοβολία αργά. Δηλαδή έχει τον καλύτερο συνεταιρισμό της Κρήτης. Μην τζατιστούν τα πεζά τώρα. Το βιβλίο έχει πολύ Κρήτη. Έχει πολύ. Μα εγώ σύγχρονος. Είμαι πολύ Κρήτη. Εγώ. Έχει και συμφάκι μέσα. Ναι, σφαίρε. Μιλώντας για το αντίστοιχο Νόμπελ στην πληροφορική. Ο Σύφη, το οποίο βεβαίως. Τον αγαπώ πολύ το Σύφη. Το κάνεις εκ παραλλήλου με το τι συμβαίνει στην κυβερνοκατασκοπία. Όχι, γιατί θέλουμε να διακρίνουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα. Έχει Μινάτσι Κριτσί, διαβάζω εδώ. Ο Μινάς. Ο δίσκος της Φεστού είναι το πρόβλημα. Πώς θα αποκρυπτογραφήσουμε το δίσκο της Φεστού, εάν το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε και τους Κινέζους, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, μπλέκεται το βιβλίο πολύ με τα κριτικά. Πάρα πολύ. Άλλωστε και για να κάνω αυτές τις δουλειές, άφησα το τηλέφωνό μου και το λάπτοπ μου, όταν ταξίδευα για να μην μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς, στο Γιάννη εδώ, το Νησαζάκι. Δηλαδή το φόβο της κατασκοπίας τον είχες δηλαδή. Βεβαίως. Γιατί ήξερα ότι επειδή έψαχνα, ενδιαφέρθηκαν τι ψάχνει αυτός ο κέρατας. Είχε φτάσει στο σήμα ότι ψάχνω. Με κατάλαβες. Ειδικά όταν πήγα και ανακοίνωσα στο Βαρβιτσιώτη και κυτρίνησε το Γιάννη. Μην μου πεις για το Βαρβιτσιώτη. Θέλω να κλείσω το Φλωράκι πρώτα. Ναι. Εκτός από τον προδότη ναι. του Κουκουέ και το πώς περιγράφεις την ψυχολογία και όχι μόνο. Του Χαρέλου Φλωράκη, έχεις και έναν εκπληκτικό διάλογο βάλει στο μυθιστόρημά σου όταν επισκέπτεστε τη Ιουγκοσλαβία, αυτό είναι. Όπου το αεροπλάνο κατεβαίνει στα Σκόπια, τεχνιέντος από την πλευρά της Ελλάδας. Είπανε ότι δεν μπορούμε να προσγειωθούμε σε κανέναν, θα πέσει το αεροπλάνο. Θέλω να πάμε λιγάκι μόνο στα Σκόπια μπορούμε να προσγειωθούμε. Και ο Χαρέλος έγινε κατά την παγίδα των Ιουγκοσλάβων. Κοιτάξτε, δεν θα έγραφα αυτό το βιβλίο με τίποτα, δεν θα είχε εντυπωθεί
η υπόθεση αυτού του ανθρώπου μέσα μου τόσο δυνατά, αν δεν τον είχα ζήσει σε ένα ταξίδι στη Ιουγκοσλαβία, εγώ Χαρίλαος και αυτός. Και μάλιστα είχα πει του Χαρίλαο, τι το θες αυτόν. Ο μετέπειτα καταδότης, όπως αποδείχθηκε. Όχι, μετέπειτα ήταν τότε. Ναι, όχι, ενώ όπως αποδείχθηκε μετέπειτα ήταν. Το ταξίδι αυτό είναι το 79, ας πούμε. Δεν γνωρίζεις κανείς σας τότε ότι είναι όχι. Ο Ρουφιάνος της ΑΕΠ, να το πούμε. Μόνο αυτόν δεν θα μπορούσε να φανταστείς ποτέ. Μόνο αυτόν. Μόνο αυτόν. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ο πιο σοβαρός κομματικός δεν είχε. Εμείς είμαστε ελευθεριακοί. Ανήκουμε σε μια γενιά, βγήκαμε μέσα από το κίνημα, από την αντίσταση. Αν και είχατε δει ότι είχε μια υπερβάλλουσα δουλικότητα που δεν συνάδει με. Και προσοχή. Ήταν άψογος. Αυτό που λέμε άψογος. Αυτό εμείς δεν είναι. Κανείς από εμάς δεν ήταν άψογος. Γιατί βγήκαμε από ένα μεγάλο κίνημα, είχαμε μια ελευθεριότητα, δεν είχαμε ταμπού κομματικά κλπ. Ήταν τύπος και υπογραμμός. Όπως ήταν οι παλιοί, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, πάτε. Πάμε στην Ιουγκοσλαβία. Εκεί ήμουν 8 μέρες μαζί το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ο χαρακτήρας του. Δηλαδή η προσεκτικότητά του, η έτσι, η περιέργειά του. Άκουσε ένα διάλογο εμένα με τον Χαρίλο, ο οποίος πρέπει να μου έχει κάνει μεγάλη ζημιά εμένα προσωπικά. Ένα διάλογο που ο Χαρίλος είχε όρεξη να με κουρδίσει, ας πούμε, να μου κάνει πλάκα χοντρή για το παρελθόν μου, το επαναστατικό. Και πιστεύω ότι η αιτία που όταν πάω στις ΗΠΑ πάντα συλλαμβάνομαι επί 3-4 ώρες μπορεί να είναι και αυτή. Μπορεί. Η πληροφορία που άκουσε τότε και μετέπειτα, ναι, εννοείς. Ναι, η πληροφορία το οποίο είναι και, είναι και δεν είναι ακριβής. Δηλαδή, εγώ δεν ποτέ έχω κάνει, ξέρω εγώ, αυτή την ενέργεια. Κάποιος που υποτίθεται συνδεόταν με μένα, ναι, την έκανε μια ενέργεια. Η οποία γράφτηκε στα κομπιούτερ και είναι εκεί. Και έτσι όταν πάω στο αεροδρόμιο, ακόμα και επίσημη αντιπροσωπεία ελληνική κλπ. Stop. Stop. Έλεγχος. Βγάζουν, όχι, μου παίρνουν τη ζώνη, τα κορδόνια, πάνε σε ένα λευκό δωμάτιο και σταματάει η ελληνική αντιπροσωπεία επί 4 ώρες. Χωρίς, δηλαδή, εγώ δεν έχω. Δηλαδή, για να φτάσω, πιθανόν κατά 90% να είναι αυτό, 10% κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου. Ή ένα ή το άλλο. Ούτε μπορεί να με απαντήσει η πρεσβεία, ούτε εξωτερικών. Κανείς, διότι είναι για μένα πολύ προσβλητικό και πάει, άρα πώς δεν ξανάρχομαι. Πάμε στη Αμερική. Δεν μου λες, Μίμη, σε αυτό το ταξίδι πάντως, πέρα από αυτό που περιγράφεις, ναι, εκεί στα Σκόπια συνομιλεί ο Χαρίλαος, βάζει το μυθιστόρημα, με έναν καλόγερο. Ναι. Αντιστασιακό. Αντιστασιακό. Θέλω να σε ρωτήσω. Αυτός δούλευε με τον Είναι αυτούσιος ο διάλογος. Αυτούσιος. Έχει σημασία ή είναι ο διάλογος μέσα από την οπτική του Μίμη. Διότι όχι, αν είναι αυτούσιος, είναι δίνονται μερικές εξηγήσεις, ναι, για την κατάληξη στον εμφύλιο πόλεμο του Δημοκρατικού Στρατού. Δηλαδή τις μεγάλες γεωπολιτικές συγκρούσεις, το διπλό παιχνίδι του Τίτο, του Τίτο, ναι, μέσα από ένα διάλογο ενός καλογέρου με τον Χαρίλαο. Ναι, ναι. Καλά το λέω. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό εδώ, είναι γνωστά αυτά. Δηλαδή, να πω την αλήθεια, να καταλάβει ο κόσμος χοντρικά, οι Ρώσοι, ο Στάλιν, και εδώ ο Χαρίλος την πάτησε, διότι, στην αρχή του βιβλίου, του λέω του Χαρίλο, ξέρεις ότι ο Κιμ Φίλμπι, τον έχετε ακουστά, ο τρίτος άνθρωπος, ο πέμπτος άνθρωπος, το μυθιστόρημα, είναι ο αρχηγός της Βρετανικής αντικατασκοπίας, ο οποίος ήταν πράκτορας των Ρώσων, πριν γίνει διοικητής των μυστικών υπηρεσιών, κομμουνιστής. Αυτός ήταν ιδεολογικά. Δεν ήταν δηλαδή ούτε για το χρήμα ούτε για το. Ήταν ιδεολογικά, ήταν κομμουνιστής. Η πεντάδα του Κέμπριτζ. Σούπερ του Κέμπριτζ. Αυτό όπως λέμε τώρα, Χάρβαρντ που είναι όλη η CIA, ξέρω εγώ, η πεντάδα του. Αυτά. Τα λες και αυτά, λες. Ναι, ναι, τα λέω. Ιδρύματα, κονσόρτσιουμ, οργανώσεις, περιβαλλοντικές, Νόμπελ, οικονομολόγοι. Του συνδέει ευθέως με χρηματοδοτούμενα προγράμματα από τη CIA. Ναι. Να που έρχονται εδώ μας κάνουν συμβουλάτορες μεγάλα ονόματα που πήγαν και στο Γιέλτσιν πριν, που οι ελληνικές εφημερίδες δουλικές όπως είναι, παίρνουν συνεντεύξεις από αυτούς τους πράκτορες, πάντα τους έχουν ως θεούς, ας πούμε. Ποιος σου έχει κάνει περισσότερη εντύπωση στην Ελλάδα, ως όνομα, θα τον πεις. Ο Τζέφρι Σάξ. Μπράβο. Ο οποίος τον έστειλε οι Αμερικάνοι φυτεμένο δίπλα στο Γιέλτσιν. Ο οποίος ένα βράδυ μέσα, ο δίθεν ο φιλελεύθερος που έκανε τη στρατηγική το πέρασμα της Ρωσίας στην ελευθερή αγορά. Σε ένα βράδυ μέσα έβγαλε το λεγόμενο λαϊκό καπιταλισμό. Μετοχές έδωσε κάθε πολίτη της Ρωσίας μία μετοχή της Gazprom. Και σε ένα βράδυ μέσα η μαφία από τον Κοσμάκη πήρε τις μετοχές τζάμπα. Σε ένα βράδυ μέσα πήγανε όλος ο πλουτοπαραγωγικός πλούτος της Ρωσίας. Στους πρώην καγκεμπίτες, στους μαφιόζους. Στους μαφιόζους, στη μαφία και σε μερικούς καγκεμπίτες. Αυτοί που είναι και τώρα. Έτσι. Έτσι σε ένα βράδυ μέσα. Και εδώ για Κούνιν και του τρέχουν και από. Και ήρθε στην Ελλάδα και εμείς κάναμε υποκλήσεις. Όχι υποκλήσεις. Βρέθηκε και στη διαπραγμάτευση του μεσοπρόθεσμου μνημονίου. Πώς βρέθηκε εκεί. Έλαντε. Πώς βρέθηκε. Βέβαια είναι μεγάλη μορφή. Γιατί άλλο αυτό. Έτερο είναι κάτι. Έγινε, ας πούμε, Χάρβαρντ, τώρα είναι στο Κολούμπια. Πώς. Πες μου λοιπόν αυτό για να κλείσουμε το κεφάλαιο. Εξηγήσεις να πεις ο Στάλιν λες το Χαρίλαο, του είπες εσύ. Ναι, ξέρεις, του λέω ότι ο Κιμ Φίλμπι
είχε έρθει στον Όλυμπο, στην Καρδίτσα, στα Άγραφα, την ώρα που εσύ επιχειρούσες. Πάψε ρε, μου λέει, τρελός, δεν είναι ποτέ. Αγνοούσε το ελληνικό κίνημα. Είναι η πρώτη αποκάλυψη που γίνεται. Λες, αν είναι δυνατόν. Τόσοι ιστορικοί γράφουν για τον Εμφύλιο. Και αποκαλύπτω εγώ πρώτη φορά. Γιατί? Αυτό το απλό. Είμαι ο μόνος που ενδιαφέρθηκε να βρει το άγνωστο. Γιατί οι Ρώσοι δεν το αφήσανε και πολύ να κυκλοφορήσει. Το Silent War του Κιν Φίλμπι. Δηλαδή τη βιογραφία του. Γιατί τα επισκίασε όλο ο Τζον Λεκαρέ και ο Γκράχαμ Γκριν που γράψανε με τη ιστορία μα, τον επισκιάσανε και κανείς δεν σκέφτηκε να πείρεσες. Αυτός έγραψε ένα βιβλίο το 60. Ένα βιλιαράκι που λέει την βιογραφία του. Δεν ήξερε ο Χαρίλαος ότι τη στιγμή που επιχειρούσε αυτός, Καρδίτσα Καρπενήσι, και έκανε τη μεγάλη πορεία προς τον Νότο. Που διδασκόταν μετά και στα σώματα στρατού. Παντού. Οι Αμερικάνοι διδάσκαν την κίνηση του Χαρίλαου. Δηλαδή, πώς να βγει στην πλάτη του αντιπάλου. Που το κάναμε και στην ποδόσφαιρο, έτσι. Στρατηγική. Λοιπόν, αγνοούσε όμως ότι ο Φίλμπι είχε έρθει στον Όλυμπο και στην Θεσσαλία. Επομένως, οι Ρώσοι ξέρανε, είχαν ακριβή καταγραφή του σχετισμού των δυνάμεων και γι' αυτό ο Στάλιν ήταν επιφυλακτικός. Μην προχωρείτε. Ενώ ο Τίτο φούσκωνε τα μυαλά. Εγώ είμαι εδώ, μη σας νοιάζει, προχωρήστε κλπ. Για το δικό του παιχνίδι. Γιατί ήθελε να έχει διαπραγματευτικό χαρτί το ελληνικό κίνημα. Δηλαδή, επειδή αυτός διαπραγματευόταν με τους Αμερικάνους να υπάρξει μια ισορροπία, να δώσει κάποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας κλπ. Από τη Ρωσία, για να μπορέσουν να τον αφήσουν να σταθεροποιήσει την εξουσία του, μας πούλησε εμάς σε ένα παιδί διαπραγματεύσεων. Έτσι. Φυσικά δεν είναι σωστό να λέμε ότι το φταίει για όλα. Όχι βέβαια. Άμα δεν έχει μυαλό, πρέπει να κάνει την ανάλυση. Προφανώς. Ότι το τα συμφέροντα τη δικιά του χώρα ναι. Και λαού εξυπηρετούσε. Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Και εδώ έχεις αναφορές. Κατά τον Ανδρέα τον είχαν τρίπιος τελείως από παντού, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, επί των ημερών το έγινε το ξεκαθάρισμα. Το πρώτο, ναι. Το πρώτο ξέρεις, ξεκαθάρισμα. Όπου εμφανίζεται εδώ νομαστικά, εγώ να το πω. Αντώνης Δροσογέννης. Είναι στο πόδι του Ανδρέα το κρίσιμο Υπουργείο Άμυνας. Ναι. Τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Τότε. Επειδή είναι συμπαθής ο Δροσογιάννης σαν άνθρωπος και είναι και σε μένα. Ναι, αλλά ήταν και ηγέτης εδώ της κόκκινης προβιάς. Πρόσεξε. Δηλαδή είναι ήξερε εδώ... που είναι τα κρυσφύγετα του ΝΑΤΟ. Ήταν και επικεφαλής για τη 17η Νοέμβρη. Εμένα ο Δροσογιάννης απέτησε από το Χαρί, από το Βολικό Γραφείο, να μου κάνει μια μίνι ανάκριση. Φιλική φυσικά. Μου λέει δεν μπορεί τώρα εσύ στο προ, στην περίοδο, στην πιο επαναστατική, ξέρει τώρα του πάντε. Δεν μπορεί να μην ξέρει. Και μου λέει: Ωραία, απόφαση. Μου λέει: Πας να μιλήσει με τον Δροσογιάννη. Παρουσία βεβαίως, πάντα απαιτώ να είναι κάποιος που να είναι έγκυρο ναι. Πρόσωπο, γιατί δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω με τους καραβανάδες αυτούς κλπ. Ειδικά τον Δροσογιάννη, σε καμία περίπτωση. Και πηγές. Πήγα, ναι. Και εκεί κουφάθηκα. Τι, σε μεγάλο... ρώτησε ευθέως αν είσαι μέλος 17 Νοέμβρη τότε. Όχι εμένα, ρε. Α, εμένα, αν γνωρίζει. Μου είπε τρία στελέχη του Πασόκ ότι είναι 17 Νοέμβρη. Εκεί κουφάθηκα, εκεί έπεσα να ξέρω. Τρία στελέχη του Πασόκ. Ναι, ηγετικά. Εκεί λέω ο άνθρωπος, δηλαδή είναι αυτές οι εκθέσεις που ξέρεις, κάνανε. Άρα έτσι δικαιολογήθηκε τις εκθέσεις του State Department. Αυτές τις μαλακίες, ναι. Μα αυτό λέει ο Τόνι, δεν μου λέει ότι τι λεφτά πατελονιάσανε, μας φάγανε. Πήγαινε ρε παιδί μου, όχι δημοσιογράφος. Τα ονόματα ξέρω ότι δεν πρόκειται, δεν έχει νόημα να τα πούμε ποτέ αυτά. Άστα, πεθάνε, έχουν παιδιά, οικογένειες κλπ. Πάει λοιπόν ο Χ, ρε παιδί μου, και κάνει έκθεση. Και λέει ο Τάδε έκανε τάδε που πήγε έτσι, που πήγε αλλιώς, που έτσι κλπ. Πάρε, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια δραχμές. Αυτό μετά πουλιόταν ως πληροφορία. Και άρχισε μετά και γύριζε η πληροφορία και λοιπά. Κάτι κουφά. Τα στελέχη του Πασόκ θα μας τα πεις ποια είχε βάλει στο στόχαστρο ο Δροσογέννης. Αφού δεν είναι. Τα είχα πει τότε στον Ανδρέα. Του τα είχα δώσει τότε. Ποιοι ήταν. Δεν μπορώ να το πω, ρε παιδί μου. Είναι τη γενιά του Πολυτεχνείου, ρωτώ. Ορισμένοι και τόσο άσχετοι και τόσο πλαδαροί που γελάζε. Εκεί σκά τα γέλια. Πώς είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτό που έκανε αυτό το καρφί πρέπει να ήταν και τελείω. Πες τώρα. Ο Τόνι όμως μου λέει. Στον τόπο σου, πες τους τρεις. Ποιοι είναι οι τρεις. Τους το έχω πει, αυτοί το ξέρουν. Τους το έχω πει εδώ, δεν θα το πει στον κόσμο. Το έχω πει σε όλους. Ποιους θεωρούσε, είναι, έχει μια σημασία ένα σεβασμό στο πρόσωπο του άλλου. Είναι, κύριε, Δροσογέννη. Είναι πάντως πρόσωπα υπεράνω υποψίας. Δηλαδή τελείως κουφό ήταν. Τελείως κουφό. Τελείως κουφό ο Δροσογέννης. Λοιπόν, και τώρα το ερώτημα είναι. Ο Δροσογέννης, θέλει ότι πρώτη φορά εδώ αποκαλύπτω όλο το δίκτυο της κόκκινης προβιάς στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει. Πόσες κρυψώνες είχε. Οι επίσημες κρύπτες αυτές που έχω εγώ. Παραμηχανισμός του ΝΑΤΟ, λέω γρήγορα, στην Ελλάδα έχει το όνομα κόκκινη. Δηλαδή, προβιά σε περίπτωση κομμουνιστικής εισβολής σε πέρα. Όχι, αυτό το έκανε για τον αγώνα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Ας πούμε, υπήρχαν κρύπτες, σπηλιές. Τάφοι. Μεγάλη, με υπόγειο από κάτω ανημένα. Σπηλιές, τάφοι. Στοές παλιές ορυχείων. Τοποθεσίες
που είναι κατάλληλες, έχουν σταθερό έδαφος και λοιπά, για να μπορείς να κάνεις το Α μέσα να κρύψεις. Αυτές έχουν μέσα, είχαν μέσα όπλα για να τουλάχιστον μια μονάδα ορεινών καταδρομών να εξοπλίσεις. Δηλαδή ένα τάγμα, έτσι, ένα τάγμα ορεινών καταδρομών. Δύο, εφεδρικά πολεμοφόδια. Τρίτον, τηλεπικοινωνιακό υλικό. Τέταρτον, τρόφιμα τα οποία ανανεώνονται σε ταχτά διαστήματα. Δηλαδή τρόφιμα, ξηρά τροφή που λέμε. Mm-hmm. Αλλά η οποία ανανεώνεται, διότι άμα έχει τυρί ή σοκολάτες, πρέπει κάθε χρόνο τουλάχιστον να το αλλάζεις. Παρότι είναι υγιή και λοιπά και ξέρω εγώ. Κυβότια δηλαδή, αμερικάνικο τυρί. Και τι άλλο. Και λίρες. Χρυσές λίρες. Οι λίρες δεν βρέθηκαν, φαντάζομαι. Οι λίρες δεν βρέθηκαν καμία. Καμία. Υποτίθεται ότι από τις 1052 κρύπτες επίσημες, κάποιες κατατέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδας. Τις φάγανε, ρε παιδί μου. Πολλά τα φάγανε και πολλά όπλα από εδώ από εκεί τα φάγανε, ας πούμε. Έτσι ήταν. Mm-hmm. 1052 κρύπτες οι επίσημες. Όμως μου λέει ο Τόνι, και εδώ δηλαδή το πόρισμα Σούνδια, που είναι ένας σοβαρός αξιωματικός στρατηγός που έκανε το τελικό, λέει 1052. Βρέθηκαν οι περισσότερες. Άρχισε ο Ανδρέας να παίρνει το θέμα το 85. Δηλαδή οι κρύπτες άρχισαν να καλύπτουν το 86-88. Και το ζήτημα έκλεισε επιμερών Γιάννη Δροσογιάννη το 90. Δηλαδή πια ολοκληρώθηκε η αποκάλυψη μέσω του πορίσματος Σούνδια του 1992, του στρατηγού Σούνδια. 1052 κρύπτες. Γιάννη Βαρβιτσιώτη, λοιπόν. Όχι Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ναι, γιατί πες Γιάννη Δροσογιάννη. Α, είπα Δροσογιάννη. Ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, επί Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ο Αντώνης Δροσογιάννης. Ο Αντώνης Δροσογιάννης. Τότε. Ο αρχηγός της κόκκινης προβιάς στην Ελλάδα. Η οποία κόκκινη προβιά αντιστοίχως είναι το Γκλάντιο. Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Ναι, ναι. Το 60 ήταν διευθυντής του Γραφείου Επιχειρήσεων της κόκκινης προβιάς. Δηλαδή πριν γίνει υπουργός του Πασόκ κλπ. Λόγω του ΝΑΤΟ, έτσι ήταν. Άρα και γιατί έγινε υπουργός του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το κρίσιμο Υπουργείο. Δεν μπορώ τώρα να. Ήταν ένας άνθρωπος. Καλά, ο Ανδρέας όμως στις επιλογές του. Ήτανε, ο Ανδρέας ήθελε να έχει μια. Επειδή είχε πάθει ζημιά με τον Ασπίδα, ήθελε να έχει και ένα πρόσωπο που να τον εμπιστεύονται οι άλλοι μπάντα. Οι Αμερικάνοι, ας πούμε. Και οι δικοί μας. Μην τα υποτιμάς αυτά. Ήθελε ένα πρόσωπο να λέει: ορίστε, σας έβαλα το. Τι παράπονο έχετε, ρε παιδί μου. Ήταν δύσκολα. Πρόσωπο δεν είναι απλά τα πράγματα. Έκανε αυτή τη σκέψη, ας πούμε. Ήταν πράγματι ο Δροσογιάννης αρχηγός της κόκκινης προβιάς το 60 ως επιτελικός αξιωματικός, ήταν λοκατζής, ας πούμε. Σωστά. Αλλά εδώ προχωράμε παραπέρα, διότι εμένα ο Τόνι δεν μου λέει αλήθεια για την κόκκινη προβιά. Ή δεν θυμάται ακριβώς τα νούμερα, με παραπλανεί. Stop. Ναι. Εδώ. Τελεία. Ναι. Διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στις αντιθέσεις. Λοιπόν, σε διέκοψα. Μπορείς να συνεχίσεις. Ο Τόνι σου είπε λοιπόν για τις κρύπτες. Ναι, με παραπλάνησε. Μου είπε ότι ήταν καμία 70 και κλπ. Προσπάθησα να το μειώσει αυτό. Αλλά εγώ έφτασα στην αλήθεια. Αλλά εκεί πρέπει να δεις τον καημένο τον Γιάννη τον Βαρβιτσιώτη, όταν πήγα και του είπα. Γιατί ο Τόνι μου αποκάλυψε τα πάντα για αυτή την περίοδο. Διότι αυτός δεν με ασχολήθηκε με την αριστερά μέχρι το τείχος. Μετά το τείχος όμως, τον βάλανε, ήταν ο πόλεμος του κόλπου και τον βάλανε να βοηθήσει εδώ στα νότιο-ανατολικά της Μεσογείου. Περιφερειακά. Περιφερειακά, να βοηθήσει για να πάρει συνταξιοδότηση. Ήταν και η συνταξιοδότησή του. Κοντά. Καλή του ώρα, διότι ό,τι λέω, πάντα βάζει, έχει ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο, το μεγαλύτερο της Γερμανίας, για πνευματικά δικαιώματα, για τέτοια χεμήθεια κλπ. Το οποίο παρακολουθεί τα πάντα. Είχε στείλει άνθρωποι και στην εκδήλωσή μου στην Αθήνα. Ναι. Ναι, όχι μόνο δηλαδή θα αποβάλει στο βιβλίο. Γιατί υπάρχουν και πράγματα που έχω δεσμευτεί να μην τα πω. Έτσι δεν είναι. Επειδή ο άνθρωπος θα είναι το πελάτσο. Γι' αυτό, όχι για κανένα άλλο λόγο. Λοιπόν, πάω στο Γιάννη τον Βαρβιτσιώτη. Πάμε στην περίοδο 90-93 τώρα. Και του λέω, Γιάννη, άσε του λέω, όταν άρχισα να το διηγούμε, πώς έφτασα τον Τόνι, τον έπαιξα, γιατί είναι και ηλικιωμένος άνθρωπος, ξέρεις, ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, αισθάνονται την ανάγκη να τα πούνε, ρε παιδί μου, να του φύγει ένα βάρος. Και μου περιγράφει πώς βάλανε οι Αμερικάνοι στην blacklist ποιον. Τον πιο δυτικόφιλο Έλληνα πολιτικό. Το Μητσοτάκη. Έλα, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν τα έχω μέσα αναλυτικά. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω λίγο. Εδώ θα πάθεις πλάκα. Έφερνε ο Μητσοτός στο ακροτήρι και εδώ του η συγχωρεμένη η Μαρίκα. Ντολμαδάκια. Κερακές. Και αυτές, καλτσούνια. Ναι, ναι. Κερακές και αυτά και ξέρω εγώ, αλλά λέει, οι μυστικές υπηρεσίες δεν ξεχνούν ποτέ. Του είχαν κάνει ένα. Φάκελο του Μητσοτάκη, χοντρό. Του Μητσοτάκη, φάκελο γιατί. Αφού είχαν τη διευκόλυνση στη Σούδα, θα σου πει κάτι. Τι σημασία έχει, δηλαδή, όλοι δεν είχαν. Λοιπόν. Σου λέει, ποιο άλλο θα είναι καλύτερο. Σιγά που κολλούν οι Αμερικάνοι σε κατάσταση. Τα βλέπω αυτά, διότι πάει και λέει, ξέρω εγώ, ο Σαμαράς,
Αμάν, βοηθήστε με, διότι αλλιώς θα έρθει ο Τσίπρας. Το λέει μια, το λέει δύο, το λέει τρεις. Και σου λένε γιατί. Και δεν μπαίνει ο Τσίπρας να τελειώνουμε. Άσυχτη ρε από εδώ, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα. Δηλαδή, μη διαπραγματεύεσαι ποτέ έτσι. Και τότε έτσι έλεγε ο Μητσοτάκης. Στηρίξτε πάση θυσία την κυβέρνηση με τον άθρο Ανδρέας. Το 90 λέμε τώρα. Ο Ανδρέας, δηλαδή το καταστροφή, ξέρω, το φάντασμα του Ανδρέας στους Αμερικάνους. Καρφάκι δεν του σιωγότανε. Ίσα-ίσα θεωρούσαν ότι μπορεί να κλείσει πιο εύκολα το Μακεδονικό, τα έχει φουσκώσει, ή τα είχαν μπερδέψει, ή τα είχαν κάνει μπάχαλο με το μέλλον. Σου λέει κάτι, και τι έγινε. Σου λέει, εδώ θα πληρώσεις. Πρώτον, σχέσεις με Σερβία. Δεν ξεχνάει και Μιλόσεβιτς. Ναι. Ένα, δεν αναλύω περισσότερο. Δύο, υπόθεση κατασκοπίας σε βάρος των Αμερικάνων, σε βάρος των ΗΠΑ. Υπόθεση Λάλας δηλαδή. Υπόθεση Λάλα. Τι θυμάστε όλη την υπόθεση Λάλας. Πάλι κριτικός, αξιωματικός, πατριώτης. Να τον παρακολούθησαν εύκολα. Γιατί καρφώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, που λέει Πάγκαλος, παρακολουθούσαμε. Από Έλληνες καρφώθηκε η υπόθεση του Λάλας. Για να τα ξέρετε δηλαδή αυτά. Δεύτερον λοιπόν υπόθεση Λάλας. Και πάει και λένε του Βαρβιτσιώτη, λένε του Βαρβιτσιώτη ο πρεσβευτής εδώ. Ο Σωτήρχος. Όχι, ο Σωτήρχος της άλλη ιστορία ήταν επιτετραμένος. Γιατί έλειπε ο Σωτήρχος, ήταν καλοκαίρι, είχε πάρει άδεια ο Σωτήρχος. Και πάει επιτετραμένος και του λέει Κάζους Μπέλη, παρακολουθείτε, μας κλέβετε έγγραφα από την πρεσβεία. Θα καλέσω αυτή τη στιγμή, λέει, αυτό θα γίνει επεισόδιο διπλωματικό, αυτό. Και του λέει ο Βαρβιτσιώτης προς τιμήν του ο δεξιός, ο φιλοαμερικάνος. Έλεγε ο Χαρίλας ο Μακαρίτης, δεν γούσταρε το Βαρβιτσιώτη, ήταν έτσι μια αντιπάθεια. Λέει, πολύ δεξιός είναι, αλλά δεν είναι πράκτορας. Και τους λέει ο Βαρβιτσιώτης, αν κάνετε αυτό το πράγμα, θα καλέσω τους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους, αυτομάτως εδώ, και θα παρουσιάσω το δίκτυο πώς κατασκοπεύεται το γραφείο μου και το Γενικό Επιτελείο. Και τους μπλόκαρε, διότι κατασκοπεύανε προφανώς. Η NSA από τότε παρακολουθούσε τα πάντα, άλλωστε έχω μέσα τη φοβερή, ακόμα και τον Γιώργιο Παπανδρέου, όπως τον παρακολουθούσαν τον πατέρα. Όλα, όλα. Του Ανδρέα. Μίλαγε με τον πρεσβευτή, το μάτσαν και τον διέκοψε ο Τζόνσον. Φαντάσου, στον αέρα. Δηλαδή, φαντάσου να μιλάω. Μου πας από τον ασφαλό, να επιστρέψουμε μετά να το πεις αυτό, αλλά θέλω να πεις εδώ με τον Βαρβιτσιώτη. Όχι, το Βαρβιτσιώτη. Ναι. Και το φάγανε. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο. Το άλλο ήταν με τον Βαρβιτσιώτη. Αυτό είναι το πιο. Ένα βράδυ, όταν ήταν ο πόλεμος, μεσάνυχτα, ψάχνουν τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας. Οι Αμερικάνοι. Διότι δεν τον βρίσκανε τον Βαρβιτσιώτη. Από εδώ από εκεί είχαν ξεχάσει ότι ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας το καλοκαίρι πάει στην καταστάση του Αγίου Ανδρέα, στην κατασκήνωση. Και τον πετυχαίνει ο Σωτήρχος τώρα εδώ. Mm-hmm. Και του λέει εντολή, σας στέλνουμε σήμα, πρέπει να καταρρύψετε την τάδη ώρα τα ξημερώματα ένα επιβατικό αεροπλάνο που θα μπει στο FIR των Αθηνών την τάδε ώρα, επιβατικό αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες, διότι έχουμε, πιστεύουμε ότι έχει υψηλή στρατηγική σημασία υλικά στις αποθήκες του. Αλλά είναι επιβατικό κανονικό. Να το καταρρύψετε την τάδε ώρα. Τις ο Βαρβιτσιώτης κυτρινίζει, παθαίνει. Πώς θα πάρει την ευθύνη να καταρρύψει αεροπλάνο, δεν θέλει, ας πούμε, προφανώς. Παίρνει τον Πρωθυπουργό. Παίρνει τον Πρωθυπουργό. Η Μαρίκα δεν ξυπνά το Μητσοτάκη. Α, μέτε στο διάλογο του. Λέει, εγώ δεν τον ξυπνώ. Είναι άνθρωπος, έχει μέχρι μία η ώρα δουλειά. Δεν ξυπνώ το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης. Βρε, αμάν Μαρίκα, και λοιπά, μην ξυπνά το Μητσοτάκη. Μετά πολλά το ξεχάσαμε το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, όταν του λένε ρίξ το αεροπλάνο, παγώνει. Σου λέει, εάν με το ρίξω είμαι πεθαμένος. Εάν δεν το ρίξω, πάλι πεθαμένος είμαι. Και πετάει τον μπαλάκι εδώ, αρνεί το Μητσοτάκη. Λέει, εγώ την αφήνει την παίρνω μόνος μου. Δεν έχω ανάγκη τον καραμάκι. Οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι πέταξε τον Παλάκη στον Καραμαλή και ο Καραμαλής πήρε την τελευταία ευθύνη. Αλλά ο Μητσοτάκης του αρνιέται. Και με το δίκιο του, μπορεί και να έχει δίκιο. Είπε όχι. Να ρίξουν το επιβατικό αεροπλάνο. Ε, φαντάσου. Που θα λέγανε ότι είπε μόνο, δεν θα λέγανε ότι. Ποιο θα το παίρνει χαμπάρι, το έχει καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση. Κανείς δεν θα λέει. Χάθηκε ένα αεροπλάνο, ρε παιδί μου. Γεμάτο επιβάτες. Να πώς μπορεί να γίνει οτιδήποτε ανά πάση στιγμή και να λέμε κάτι έπαθε μηχανή του, να ψάξουμε το μαύρο κουτί και τελικά θα το είχαμε ρίξει εμείς για πλάκα. Πρόσεξε. Αυτά λοιπόν όλα ναι. Οδηγούν στον άρθρο πέρα ο Κρίστοβερ, ο οποίος ο Μητσοτάκης το λέει ζόμπι και είναι ηλίθια, ο οποίος προανήγγειλε 6 Ιουνίου, πότε το θυμάμαι, έχω την ημερομηνία μέσα. Στον Αστέρα Βουλιαγμένη. Ναι, έκανε συνέντευξη, θα το θυμάσαι εσύ ποια είναι τα γεγονότα. Ναι, είχε υποτίθεται διαρρεύσει. Αλλά αυτός το είπε ανοιχτά επίσημα. Ανοιχτά. Προανήγγειλε την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τις εκλογές τον φθινόπωρο. Πολύ πριν είχε και ένα έγγραφο είχε διαρρεύσει από τις ΗΠΑ. Που προεξοφλούσε το τέλος του Μητσοτάκη. Mm. Δηλαδή, ποιο του Μητσοτάκη, που είναι άνθρωπος των Δυτικών, ας πούμε, έτσι, 100% χωρίς καμία αμφιβολία. Άρα δεν όταν έχουμε... το είπα αυτό του Μητσοτάκη, όταν του εξέθεσα τα θέματα, είχε βέβαια, τον έπιασε το κακό του, το μίσος, ας πούμε, γιατί σου λέει, δεν μπορώ να πω τη φράση, αλλά λέει ότι η μάθημα, λέει, οι μεγάλες δυνάμεις μάθημα προς όλους.
Δεν έχουν φίλους. Δεν θέλουν φίλους, θέλουν υπαλλήλους. Είπε ο Μητσοτός, ο οποίος είναι δυτικός. Δεν είναι ο Ανδρέας που έλεγε η Ελλάδα είναι στους Έλληνες κλπ. Με κατάλαβες. Το λέει ο Μητσοτός πικρά. Διότι κατάλαβε ότι πόσο σκληρή είναι η πραγματικότητα, το λέω προς όλους, διότι θα έχουμε ανακατάξει εξελίξεις στο άμεσο μέλλον. Θέλει μεγάλη στάθμιση από τους πολιτικούς, κρύο κεφάλι, να ζυγίζουν και τις πιο μικρές διαφορές συμφερόντων στην παγκόσμια σκηνή. Θέλει να παίζουν περίπου όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, λες. Ναι, Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος αχτινογραφούσε το διεθνή συσχετισμό δυνάμεων με ένα εκπληκτικό τρόπο. Μέχρι όταν ήταν στα καλά του. Γιατί και αυτός. Προφανώς. Στο τέλος, ας πούμε. Ναι. Έκανε τα λάθη του. Έχασε το, ναι, το νεοξιντέρκι αυτή που είχε. Μίμη, πες και την ιστορία με τον Γεώργιο Παπανδρέου, με τον πρεσβευτή. Έχει ενδιαφέρον για να καταλάβει ο κόσμος ότι από το 50-60. Γιατί δεν έχει για τον Όχι. Να πω τώρα για τον είχαμε εδώ και ήρθε στην Κρήτη. Και υποτίθεται όταν έγινε η άρση της σημαίας, ας πούμε, στο ακροτήρι, στο Φρούριο Φυρκά, την 1η Δεκεμβρίου του 1913, ήρθε ο Κωνσταντίνος, τελικά τον είχε φέρει ο Βενιζέλος, πήγε να το σηκώσει μόνος του το σκηνή. Αυτό το περιγράφει τώρα αυστριακός πράκτορας, που λέει ότι πήγε ο Κωνσταντίνος ως βασιλιάς να σηκώσει το σκηνή την έπαρση της σημαίας. Και ήταν οι δύο, ο Βενιζέλος, τους λέει μία... Να το πιάσουν πρώτο το σκηνή, δύο κριτικοί, ο Χωατζιανέστης και ο Μάντακας, που ήταν παλιοί των επαναστάσεων των κριτικών, και το σηκώσαν αυτοί. Τότε το αφήσαν μπουκάλα τον Κωνσταντίνο και λέει ο Αυστριακός πρέσβης: Να το, έρχεται ο διχασμός στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, κατάλαβες το να σου πω. Να σου πω για τον Κωνσταντίνο, να το ακούσει, μετά θα πω για το άλλο. Ο βασιλιάς μας, ο πολέμαρχος μας, υποτίθεται, τέλος πάντων. Ο Βενιζέλος βέβαια, ότι είναι που έκανε τη νίκη, την είσοδο. Α, δεν είπα για το. Τα κριτικά. Διότι μην ξεχνάς. Μη μου ξεστρατήσεις, θα χάσουμε το χρόνο. Βασιλιά. Λοιπόν, ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος ελέγχονταν διπλά από τους Γερμανούς. Και από τη γυναίκα που ήταν αδερφή του Κάιζερ, τη Σοφία, έτσι, δηλαδή άνθρωπος των Γερμανών, και τον παρακολουθούσε σε ό,τι έκανε. Από την κουρτίνα από πίσω, ήταν πολύ γκομενιάρης. Δεν είχε πολύ μυαλό, αλλά στα ερωτικά ήταν δραστήριος, πολύ. Οπότε του ρίξαν και ρωμένοι. Φυτέψανε την Μπάου Λαουτσχάιν. Μια τυχοδιώκτρια, απίστευτη τυχοδιώκτρια, την οποία έστελνε και λεφτά και λοιπά. Έχει φτάσει στο τέτοιο σημείο εξευτελισμού, που λέει: Ξεκινώ αντί για Παρασκευή την Πέμπτη, με 7 μέρες αρχίες. Σε φιλώ παντού. Ξέρω εγώ. Δηλαδή έλεγε όλα τα μυστικά της τα έστελνε γραφτά, τα οποία τα παίρναν όλες οι μυστικές υπηρεσίες διαδοχικά. Πρώτα περνάγαν τα γράμματα από Ιταλία, έτσι κατεβαίναν για να πάνε. Ήταν ο πόλεμος πάνω το μέτωπο. Ιταλικές μυστικές υπηρεσίες, οι γαλλικές υπηρεσίες και στο τέλος οι γερμανικές που ανήκει αυτή. Αλλά στο τέλος αυτή την εγκλωβίσαν και οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες, τα έπαιρναν και από τους δύο. Και από τον Κωνσταντίνο. Τις έστειλαν και λεφτά. Ο Κωνσταντίνος ο βασιλιάς. Και κατά τα άλλα ήθελε να πάει στο μοναστήρι και όχι Και να μην το ξεχνάμε ποτέ, το λέω μέσα ότι έχω μια συγκλονιστική σκηνή που γνωρίζω. Τη Σιμών Αλμέιδα. Και τη λέω: Εσύ, ο παππούς μου έκλεισε τα μάτια του Αλμέιδα στη μάχη του Λαχανά. Να μην ξεχνάτε ποτέ η κριτική, μια μεγάλη στιγμή, ότι το πρώτο ανεξάρτητο τάγμα Κριτών μπήκε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτο. Υπό τον Γεώργιο Κολοκοτρώνη, ταγματάρχη, ο οποίος είναι εγγονός του Θεοδόρου. Και ο οποίος εγώ ανακάλυψα, γιατί μου λέγανε πήγε στην κηδεία του καπετάνη του Τσικριτσί στο Ζαρό. Πώς διάλο πήγε στο Ζαρό σε κηδεία ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης. Μα ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης όμως. Και κάνω έρευνα εγώ και ανακαλύπτω ότι είναι έξω από τον Αλικιανό, έχει κριτική γυναίκα, μένει εδώ, ανακατεύεται σε όλα κλπ. Και γι' αυτό ήταν μανιακός με τους κριτικούς. Και η πρώτη δημιουργία συμπίπτει να έχει τον μοναδικό αξιωματικό ο οποίος επέζησε από τη μάχη του Λαχανά, που είναι αδερφός της γιαγιάς μου. Ας πούμε, ο Ιωάννης έξω ποτάμιο, οροπεδίου Λασιθίου τώρα, δηλαδή και συγγενής μου στενός και χωριανός από τους έξω ποτάμιο, οροπεδίου Λασιθίου. Να μην πεις και για το Λασίθι, δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε το Λασίθι. Άλλωστε, στις Ηρακλειώτες σε ένα μεγάλο βαθμό είναι απικία των Λασιθιωτών, του οροπεδίου. Στο βιβλίο, βεβαίως, πρέπει να πω ότι περιλαμβάνεις και στοιχεία πρόσφατα που δείχνουν τη γενετική ομοιότητα των Μινωητών με τους σύγχρονους Κρήτες. Παίρνεις ως παράδειγμα αυτό που έγινε από τον καθηγητή του Σταματογιαννόπουλο και από τον δικό μας καθηγητή, τον Μιχαλοδημητράκη εδώ. Ναι. Θέλω να μου πεις, Μίμη, για να τα αφήσουμε, να το ανακαλύψουμε περισσότερο. Λέει αρκετά. Όμως και αυτός ο καθηγητής, αλλά και κάτι άλλοι που είδα που μελετούν τη σχέση μας με τους Κέλτες. Μην ξεχνάς ότι πρώτος εγώ δούλεψα πάρα πολύ
είχα δει, ας πούμε, στα Ιρλανδικά, στα Κέλτικα αλφάβητα και στη Θρησκεία κάποια ίχνη τα οποία είναι μινοήτικα. Όταν το έλεγα στα αρχή με δουλεύανε, λέει, άκοψε βλακές κριτικές τώρα. Οι μινοήτες ξέφυγαν και ανέβηκαν ψηλά. Έφτασαν μέχρι την Ιρλανδία. Ο Μινάς Τσικριζής υποστηρίζει ότι έφτασαν μέχρι την Αμερική. Πιο μπροστά από όλους. Το ξέρεις. Ναι, το ξέρω γι' αυτό. Ναι. Θέλω να μου πεις αυτή την ιστορία με τον Γεώργιο Παπανδρέου και να το αφήσουμε να πάμε λιγάκι στο βιβλίο σε μια άλλη οπτική. Ρε παιδί μου, είναι, ας πούμε, πάει ο πρεσβευτής της Ελλάδας, μεγάλη οικογένεια, ο Αλέξανδρος Μάτσας, στον Τζόνσον, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το δημοκρατικό. Στο Λευκό Οίκο. Στο Λευκό Οίκο. Και του λέει, αυτοί τότε οι Αμερικάνοι θέλανε το σχέδιο Άτσισον, μια μικρή ευνοϊκή προς την Ελλάδα διχοτόμηση, όχι αυτό που σημαίνει σήμερα, δηλαδή κάπως. Μια διχοτόμηση όμως. Διχοτόμηση της Κύπρου. Ναι. Της Κύπρου. Και μην ξεχνάτε ότι και παλιά οι Εγγλέζοι, ο επί Τσόρτσιλ, μας είχαν πει, δώστε μας το Αργοστόλι και την Κεφαλονιά, ξέρω εγώ, και εμείς σας δίνουμε την Κύπρο. Δηλαδή υπήρχαν τέτοια κοτραπάντα, αλλά εντάξει, δεν είχαν τόπε, δεν σημαίνει ότι. Τέλος πάντων ήταν το σχέδιο Άτσισον, ήταν μια ήπια, ας το πούμε, διχοτόμηση. Και λέει ο εκ μέρους του Γεωργίου Παπανδρέου ο Μάτσας στον πρόεδρο Τζόνσον ότι αυτό δεν περνάει με τίποτα από τη Βουλή των Ελλήνων και το Σύνταγμα δεν μας επιτρέπει. Και του λέει να πάνε και εσύ και το Σύνταγμά σου και τι σας δίνω ταγά δολάρια αν το Σύνταγμά σας και τι είναι η Κύπρος μια μύγα, να μην την πατεί ο ελέφαντας και τι είναι η Ελλάδα μια μύγα. Φεύγει ο κακομοίρης ο Μάτσας και πάει στην πρεσβεία. Να ενημερώσει. Παίρνει με ένα τηλέφωνο απ' έξω χοντρικά του Πρωθυπουργού και του λέει κάτι του Παπάδη. Του λέει όλα, στείλε μου τα κανονικά το διάλογο. Και αρχίζει και στέλνει ηλεκτρονικό σήμα. Έτσι, μιλάμε τώρα το 64, έτσι που μας ακούει ο κόσμος. Δηλαδή από τότε η NSA παρακολουθούσε όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Στέλνει σήμα ηλεκτρονικό στην ελληνική κυβέρνηση και λέει μου είπε έτσι, του είπα έτσι. Ενώ το στέλνει, υπαγορεύει και χτυπάει η κοπέλα, τον διακόπτουν, τον παίρνει τηλέφωνο. Θα σου τα κέρατα, εάν το πα, σε κάνω, θα σου δείξω κλπ. Ο Τζόνσον τον διακόπτει. Εάν ξαναπεί διακόπτει, θα σε τσακίσω, θα σε κάνω. Δηλαδή, σε ζωντανό χρόνο για να καταλάβει τι NSA που λέμε ότι και τώρα κάνουν οι Ευρωπαίοι ότι δεν ξέρω. Ότι έγινε κάτι. Μα η NSA, δηλαδή η Αμερικάνικη υπηρεσία που καταγράφει όλο το best yes των ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τις ΗΠΑ, από την αρχή ιδρυτικά το πρόγραμμα Echelon κλπ. Ιδρυτικά έχει την αξιοδότηση να μπορεί. Να μπαινοβγαίνει σε συμμάχων. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, μίλησες με πράκτορα. Ναι. Και μάλιστα. Και καθηγητή του Χάρβαρντ, έτσι. Ναι, πράκτορα, όχι τυχαίο πράκτορα. Ναι. Εδώ περιγράφεις τα Angry Birds και έρχεται πριν τρεις μέρες στη δημοσιότητα ότι μέσω των Angry Birds παρακολουθούν. Όλα έχω μέσα, όλα επιβαίνονται με καθυστέρηση. Άσχαρα, με πήραν οργισμένοι από την Νορβηγία. Δημοσιογράφησε. Επειδή το βιβλίο σε μεγάλο βαθμό. Παίζεται στην Νορβηγία, έτσι, σε ένα Όντιν Φιόρντ, σε ένα φιόρντ της Νορβηγίας. Και μου λέει, συκοφαντής στην Νορβηγία, ή να τον εμφανίσει στην Νορβηγία, ότι είναι μια βάση της NSA κλπ. Η Νορβηγία, μια ουδέτερη χώρα, και η πρεσβεία εδώ. Και βγαίνει πριν ένα μήνα ότι 30 εκατομμύρια το μήνα καταγράφει η NSA στην Νορβηγία. Η Νορβηγία είναι η μεγαλύτερη βάση κατασκοπίας των Αμερικάνων, γιατί πιάνει μέσω του αρκτικού κύκλου, πιάνει. Ρωσία και Κίνα. Το κατάλαβες. Λοιπόν, φεύγω από το βιβλίο. Ναι. Αλλά με βάση το βιβλίο. Όχι, ό,τι έχω μέσα είναι τσεκαρισμένο. Δηλαδή τώρα βγαίνουν και λένε, ας πούμε, τα φωτόνια. Δεν ξέρει ο Σνόουντεν πώς είναι. Μα δεν ξέρει το παιδί. Είναι κατώτερος υπάλληλος, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά προσέφερε πολλές ανθρωπότητα επιβεβαιώνοντας. Λέει λοιπόν πώς είναι με τα φωτόνια. Κάτι έχει ακούσει ότι με τα φωτόνια. Μα εγώ περιγράφω. Πώς στέλνουμε ζεύγη, διπλά ζεύγη δέσμες φωτονίων και μπορούμε να έχουμε κρυπτογράφηση. Με ζεύγη φωτονίων. Και μετά από κρυπτογράφηση. Δηλαδή, κβαντικό κλειδί. Με κβαντικό ιδιωτικό κλειδί. Είναι που δίνει μια υψηλή ασφάλεια και μάλιστα μπορεί να μπερδεύουμε το μήνυμα με χαοτικές αποστολές. Αυτό πριν το περιγράφω εγώ. Βγήκε αυτός χωρίς να ξέρει. Όταν το περιγράφει ο Σνόουντεν, δεν ξέρει φυσική, δεν ξέρει τι είναι αυτό. Λέει μια κοτσάνα, ας πούμε, η οποία όμως έχει βάση. Δηλαδή κάτι έχει ακούσει, αλλά δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό, ας πούμε. Λοιπόν, περισσότερα στο βιβλίο από τους αναγνώστες. Δηλαδή για να καταλάβετε σε ποια εποχή μπαίνει να τελειώσω με αυτό. Μα δεν θα τελειώσει. Με τα γυαλιά της Google, ας πούμε. Ναι. Που λέω είναι το πιο χαρακτηριστικό. Εάν επιτρέψουν τα γυαλιά της Google, θα παίρνετε αυτό το ζευγάρι τα γυαλιά και όταν βλέπετε μια ωραία κοπέλα ή αντιστρόφω σε ένα ωραίο αγόρι σαν τον Γιώργο του Σαχίνη, θα πατάτε εδώ έτσι, θα βλέπετε σε χρόνο μηδέν όλο το φωτογραφικό του αρχείο, τι έχει στο κινητό του, ποιες φωτογραφίες έχει. Δηλαδή αναγνώριση προσώπου, σήμα κατευθείαν μπαίνουν στο κινητό σου, μπαίνουν στο λάπτοπ σου, στο κομπιούτερ σου, βλέπουν όλες τις φωτογραφίες σου, το βιογραφικό σου,
Δηλαδή θα ξέρει όταν σε δει εσένα, για παράδειγμα. Τα πάντα. Τα πάντα. Και τα κουσούρια σου. Τα κουσούρια στα πάντα. Όλα. Εάν το επιτρέψουν αυτό όλο, δεν πρέπει να επιτραπεί. Είναι παραβίαση της ιδιωτικότητας. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα καινούριο κόσμο όπου ξανάρχονται νέα προβλήματα δημοκρατίας και οικονομίας. Μην ξεχνάτε ότι τα data, αυτά που λέμε με τα data, τα προσωπικά μας στοιχεία, γίνονται εμπόρευμα. Μίμη, και τη διαφθορά, δεν είπαμε τη σχέση που έχει η κυβερνοκατασκοπία με τη διαφθορά. Δηλαδή, για να σου το πω λίγο ομά, όταν έκλεβε ο Τσοχαντζόπουλος, ναι, και ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα, και μάλιστα δυστυχώς και πρόσωπα που συνδέονται με την εθνική άμυνα της χώρας, και θα έπρεπε να είναι, έτσι δεν είναι, δηλαδή εδώ πάμε σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Είναι αδύνατον να μην έγραφαν τουλάχιστον τρεις μυστικές υπηρεσίες. Η Αμερικάνικη NSA, δηλαδή CIA ουσιαστικά, το FBI ας πούμε, η BND η Γερμανική και οι Ρώσοι. Το ερώτημα που θέτω και δεν απαντάει κανείς ποτέ είναι η ελληνική ΕΙΠ. Πήρε χαμπάρι όταν γίνονται δοσοληψίες τέτοιου μεγέθους με τα όπλα? Πήρε ποτέ χαμπάρι τίποτα? Έκανε ποτέ μια οποιαδήποτε έκθεση? Η Μοσάντ, με συγχωρείτε, δεν είπα το Θεό. Μα η Μοσάντ είναι. Η Μοσάντ μπήκε μέχρι του Κλίντον το. Εδώ θα δείτε το παντελόνι. Τα πάντα. Θα δείτε η Μοσάντ. Δεν παίζεται. Όταν. Ναι, αλλά η Μοσάντ το κάνουν για την πατρίδα τους. Με συγχωρείτε. Πατρίδα τους. Το λέω μέσα. Το ξεκαθαρίζει αυτό. Η καλύτερη γκουμενοπαγίδα καταρχήν είναι η Μοσάντ. Μην δείτε καμιά ωραία κοπέλα και ξεμοιάζετε. Δεν έχω τη σκηνή. Α πούμε, έχω και για το Μίκη μέσα. Αυτά είναι Ιρλανδία. Η οποία όμως τον ερωτεύτηκε, λες, και του ομολόγησε, ναι, την πάτησε. Ναι. Η παγίδα, ναι, ναι, έγινε παγίδα για τον εαυτό της. Ναι. Μίμη, εδώ όμως περιγράψεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτά που έρχονται στην παγκόσμια γεωπολιτική και οικονομία. Ασφαλώς. Λες για το δρόμο της Αρκτικής. Έτσι, ακριβώς. Που έχει προχωρήσει πολύ. Το αρκτικό πέρασμα είναι πιο γρήγορο από το Σουέζ, Κρήτη που λέμε να κάνουμε κλπ. Δηλαδή, αυτά που λέμε για. Δηλαδή, για να καταλάβουν. Να λιώσουν οι πάγοι πάνω, να καταλάβει ο κόσμος. Η απόσταση για να πάει κανείς να πουλήσει, να πάει πετρέλαιο στην Κίνα. Ή να πάει εμπορεύματα της Κίνας στην Αγγλία ή στην Αμερική είναι πολύ πιο σύντομα από τις άλλες διαδρομές. Και ειδικά από αυτό που λέμε Πειραιάς, Κρήτη κλπ. Δηλαδή έχουμε. Συν τους ενεργειακούς πόρους που έχεις. Καλά, έτσι. Είναι φοβερό η ενεργειακή πόρη. Μην ξεχνάς πώς την έχουμε πατήσει με τους ενεργειακούς πόρους σαν Ευρώπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κόστος ενέργειας της Ευρώπης είναι 20%, σχεδόν διπλάσιο. Δεν μιλώ 20% από τις Αμερικές. Πώς θα ανταγωνιστούμε τις. Τους άλλους. Και στην Ελλάδα ακόμη περισσότερες. Οι Αμερικάνοι είχαν, χωρίς να αποκαλύψει ποτέ, εμείς κοιμόμασταν και λέγαμε «Α, δεν γίνεται αυτό». Και οι Ρώσοι λέγανε «Α, δεν γίνονται αυτά». Μα επιχείρησε και ο Χίτλερ στη Μέση Ανατολή από σχιστολιστικά πετρώματα. Τότε ξέραμε, εγώ σαν φοιτητής του Πολυτεχνείου, ήξερα πώς γίνεται να φιλτράρεις φυσικό αέριο από πίσα, ας πούμε, άμμο. Δηλαδή πίσω άμμο που είχε στον Καναδά, στην Αμερική κλπ. Από σχιστολιστικά πετρώματα μπορείς να βγάλεις φυσικό αέριο. Και αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει αυτάρκεια. Δηλαδή μεταβάλλονται όλα τα γεωπολιτικά δεδομένα. Το βόρειο πέρασμα, οι νέοι ενεργειακοί πόροι. Και σκέψω ότι η Κίνα θέλει να μπει και αυτή στον αρκτικό κύκλο, στη διοίκηση του αρκτικού κύκλου και να διεκδικήσει δικαιώματα. Που αυτή τη στιγμή τα έχουν μοιράσει οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Νορβηγοί, οι Σουηδοί, οι Δανείοι, οι Φιλανδοί. Οι Δανείοι, ναι. Κρήτη και ενεργειακοί πόροι. Ξέρεις ότι έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Για να μετρήσεις. Όταν είμαι φοιτητής του Πολυτεχνείου. Είναι ευλογία και κατάρα αυτό, Ευλογία και κατάρα, ναι. Και ξέρεις, όταν είμαστε φοιτητές, θα το θυμούνται κι άλλοι. Είχα ένα καθηγητή, Αυγουστίδη, ο οποίος, επειδή είμαστε αριστεροί, εμείς του κάναμε και τη συζήτηση. Λέμε, εσύ να πούμε τι γίνεται, ξέρω εγώ. Κάναμε προγράμματα ανάπτυξης με τη Δημοκρατική Ελλάδα, έτσι. Τα αναπτυξιακά προγράμματα, όπως έκανε ο Μπάτσης παλιά, με τη μηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας, ας πούμε. Του λέω, τι γίνεται από αέριο ή από πετρέλαιο κλπ. Μου λέει, κοίταξε να δεις, στη Νότια Κρήτη έχουν το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι έχουν κάνει. Τώρα νομίζω ότι κάνουν ακτινοσκόπηση, έχουν ακτινοσκοπήσει όλη τη Μεσόγειο. Έτσι. Άρα σε μεγάλο βάθος δεν συμφέρει κανένα από τις εταιρείες να. Τότε το λέει. Τότε. Χωρίς ανάπτυξη τεχνολογία. Είναι το γεωπολιτικό είναι πολύ έτσι. Τη Κρήτη έχει μια βουτιά μεγάλη, κάνει πίσω από την Κρήτη κλπ. Είναι πολύ βαθιά τα νερά, το ξέρετε άλλωστε, έτσι δεν είναι. Που έχει και φυσιτήρες να πούν και μάλιστα κοντά στην Κρήτη. Πες μου, Μίμη, μια λοιπόν, και μιλάμε για. Άρα είναι θέμα κόστους. Δηλαδή, αν συμφέρει, είναι ότι οι πλάκες που ενώνονται εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πες μου κάτι. Αλλά για τη Δυτική Ελλάδα θα σου πω ναι. Αλλά θα σου έλεγα για το Αιγαίο καλύτερα να το αποφύγουμε. Το κέρδος θα είναι πολύ μικρότερο από, δηλαδή, από τη ζημιά που θα γίνει για τον τουρισμό κλπ. Εσύ τότε, αφού το λες αυτό, πώς ακούς την πληροφορία, την επίσημη πια, ναι, όχι φήμη. Ότι τα χημικά όπλα της Συρίας θα εξουδετερωθούν νότιο-δυτικά της Κρήτης.
Πώς θα ακούσα αυτό, στη Μεσόγειο, σε μια αυτομάτως σαν Έλληνας και κριτικός, θα πω όχι. Θα πω ότι πρέπει να βάλει βέτο η ελληνική κυβέρνηση ή τέλος πάντων γιατί δεν τα λένε 400 μίλια μακριά από τη Συρία. Ή από την Ελληνική, τι βάζουν προς εμάς που τα φέρνουν, επειδή είναι το μεγαλύτερο βάθος προφανώς, αυτό είναι που σου είπα πριν. Δεν ξέρω το θέμα, δεν το ξέρω καθόλου. Όχι, λένε ότι είναι πιο ασφαλής η Μεσόγειος ως θάλασσα, δεν έχει κυματισμούς. Το Σουέζ είναι ακόμη πιο ασφαλές. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε έτσι. Δηλαδή το κόστος είναι το θέμα, έτσι, όπως γίνεται και με τα πυρηνικά όπλα. Ναι, αλλά εγώ θα περίμενα αυτή μεγάλες, στιγμή, Γιώργη, θα, σου πάω την κουβέντα και στο συνδέω. Θα περίμενα μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, Greenpeace, WWF, να βγουν μπροστά, να κάνουν ακτιβισμό, όχι μόνο για τον Ξηφία. Γιώργη, να κάνουν, γιατί. Γιώργη, διάβασε άλλη μια φορά τον κόκκινο κάβουρα, προσεκτικά. Και θα δεις. Πολλές φορές έχουν τον τρόπο και αυτοί, μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, να επηρεάζουν τα πράγματα. Δες το λίγο πιο προσεκτικά, αυτό το θέμα. Έτσι, πολλά που δουν τα θέματα αθώα δεν είναι ποτέ τόσο αθώα. Ή μια στιγμή υπερβολή ξαφνικά τους πιάνει, φωνάζουν για κάτι πάρα πολύ και πάλι λες, κοίτα ποιος τα παίρνει από εκεί. Να το προσέχεις αυτό. Γι' αυτό θα με έβλεπες και όταν φωνάζανε τις ανανεώσιμες, πράσινη, είχα πει τη φράση. Το φανίζει να δώσανε έτσι κλπ. Και λέω πράσινη κυριακάτικη εκδρομή με πράσινα ποδήλατα και πράσινα βατραχοπέδιλα, είχα πει του Γιωργάκη. Έτσι είναι αυτό. Πάντα, κοίταξε να δεις. Και πού φτάσαμε τώρα σαν Ευρώπη, το κόστος το ενεργειακό της Ευρώπης είναι τέτοιο, θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη μόνο εμείς. Γιατί δεν δεσμεύσαμε τους Αμερικάνους, τους Κινέζους, όσον αφορά το περιβαλλοντικό. Πώς θα ανταγωνιστεί κακομοίρα η Ευρώπη, κόβοντας μισθούς. Πώς θα ανταγωνιστεί, όταν το κόστος χρήματος στην Ελλάδα είναι τόσο υψηλό και είναι και το κόστος ενέργειας τόσο απαγορευτικό. Πώς θα ανταγωνιστεί η Ευρώπη. Ακόμα και ο Γερμανός που δεν έχει μυαλό νομίζει ότι. Έλα μου ντε. Διότι επειδή προηγήθηκε στις νέες τεχνολογίες, Γερμανία, η Δανία, κάνανε ας πούμε τα. Αλλά οι Κινέζοι θα κάνουν πιο φτηνά. Έτσι δεν είναι. Και ξεπατικώνουν γρήγορα. Γρήγορα. Να πάμε στην τελευταία διακοπή απόψε και αμέσως μετά γυρνάμε για το τελευταίο μέρος. Τελευταίο μέρος απόψε με το Μίμη Ανδρουλάκη, με άξονα, μάλλον με αφορμή καλύτερα, τον κόκκινο κάβουρα. Άλλωστε και ο ίδιος από τον κόκκινο κάβουρα την αφορμή πήρε με το περιστατικό του εσωτερικού εχθρού στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 1982, του πράκτορα της ΚΙΠ, για να ανοίξει όλη τη βεντάλια στη σύγχρονη σκέψη πολυσχηδός. Μίμη, περιγράφεις. Να σου πω βαρύντα λένε στο χωριό μου, για να αυτοσαρκαστώ. Ναι. Λέει, όποιος συλλόγου σου γρικά και τσόρκου σου πιστεύει, στη θάλασσα πιάνει λαγούς και στα βουνά ψαρεύει. Εντάξει, ξέρεις εσύ πώς το απεκτονώνεις, αλλά η ουσία δεν χάνεται. Έχεις αναφορές βεβαίως και σε αυτά που πολύ ωραία, θα έλεγα σοφά, λέει ο πατέρας σου. Αποφεύγματα ζωής. Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αν πιστεύεις ότι ο κόσμος έτσι πορεύεται, με πρακτορηλίκη παρακολούθηση, όχι, τεχνολογία. Γιατί επαναλαμβάνω, επανέρχομαι, δεν ναι. μου απάντησες. Ναι. Τι θα κάνουμε, θα δρανοποιηθούμε, θα μουδιάσουμε στο πανοπτικό όλοι. Ξέρω τον κίνδυνο που έχει αυτό το βιβλίο πολύ καλά. Δηλαδή να αντιληφθεί κανείς την παγκόσμια ιστορία ή την πολιτική εξέλιξη ως μια συνωμοσία, ας πούμε, όπου μυστικές υπηρεσίες, υπόγειες δυνάμεις υπάρχουν πάντα. Δηλαδή, αλλά η πραγματική ιστορία γράφεται από μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές μετατοπίσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ο Τσάρος, είπαμε πριν που είπε η Οχράνα, έλεγχε τις μυστικές υπηρεσίες των αντιπάλων του, δηλαδή των Γερμανών και των Αυστριακών, και ταυτόχρονα είχε βάλει στο χέρι τις κινήσεις ηγεσίας των Πολσεβίκων. Ναι ή όχι. Τον εσωτερικό εχθρό. Και όμως αυτό δεν τον έσωσε από το μεγάλο κύμα της ιστορίας. Η Οκτωβριανή Επανάσταση σάρωσε τον Τσάρο. Πάρε τη Χούντα την Ελληνική. Η Χούντα Ελληνική είχε χιλιάδες χαφιέδες, πράκτορες, υποστήριξη από τους Αμερικάνους, από τον ΝΑΤΟ κλπ. Σαρώθηκε. Δηλαδή, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι ας πούμε οι υπόγειες δυνάμεις. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Σαρώθηκαν. Οι Αυστριακοί θέλουν να πάρουν τη Θεσσαλονίκη. Και την Κρήτη ενδεχομένως να μην γίνει πέρα στην Ελλάδα, είναι ένα προτεκτοράτο διεθνώς ελεγχόμενο. Και όμως η μεγαλοφία του Ελευθέρου Βενιζέλου, αλλά και οι δυνάμεις που μπόρεσαν να κινητοποιήσει η Ελλάδα, έφεραν τα πάνω κάτω. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή μπορούμε, δηλαδή υπάρχουν οι δυνατότητες, οι κοινωνικές και οι πολιτικές δυνάμεις να μεταβάλουν τα πράγματα πάντα
στα όρια που βάζει ο συσχετισμός των δυνάμεων, η αλληλεξάρτηση, η πολυπλοκότητα. Όρια τα οποία όμως δεν είναι ακίνητα, δεν είναι άκαμπτα, μπορούμε να τα διευρύνουμε. Είναι μεταθετά όρια. Σαρώθηκαν ή είναι ένα plan B αυτών που καταστρώνουν τα σχέδια, αν δεν μου βγει αυτό, ας βγει και ο άλλος. Ασφαλώς. Αμέσως. Μην είναι φυσικό. Όταν βλέπουν ότι ένα. Πάντα δουλεύουμε με σενάρια. Άλλωστε, εγώ, όπως ξέρεις, με το ΕΠ πρόεδρε, έχει κάνει την εισαγωγή των 3,5 σενάριων. Όχι όπως τα κάνουν οι τράπεζες, όταν λέμε σενάρια που κάνουν οι χρηματοοικονομικοί με ένα μοντέλο μαθηματικό που βγάζουν 3 μοντέλα. Όχι, έχουν μέσα ιστορία, έχουν μέσα κοινωνική ψυχολογία. Δηλαδή εννοώ σενάριο με πυκνότητα διανοητική, ιδεολογική, α, β, γ και βάζω και το μισό. Γιατί βάζω το μισό? Είναι αυτό που λέμε, σου προκύπτει κάτι που είναι τελείως κουφό, τελείως απροσδόκητο. Είναι ένας παράγοντας που δεν έχεις υπολογίσει ποτέ. Πάντα πρέπει να κάνεις στο μυαλό σου τη σκέψη τι θα είναι το μισό αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλει η Ελλάδα να βγει στις αγορές τώρα. Λέει να βγουν στις αγορές. Ή ξέρω εγώ, λέει θα κάνουμε την τάδε διαπραγμάτευση με την Ευρωζώνη. Αν όμως την ίδια στιγμή, ξαφνικά, φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια σου, δηλαδή ενώ όπως τώρα φεύγουν τα λεφτά από την Τουρκία, φεύγουν από την Αργεντινή κακομέρεια. Η Αργεντινή ήταν ο προάγγελος μιας νέας μεγάλης κρίσης. Έτσι είναι η Αργεντινή, η οποία ακόμα 12 χρόνια παιδεύεται. Δεν ξεμπλέχνεις, δηλαδή, θέλω να σου πω, Γιώργη, με το χρέος και με αυτά, με μια εντυπωσιακή κίνηση. Ούτε όμως με μια μαγιά, με ένα ψέλο τζαμπουκά. Ούτε με ένα πρωτογενές πλεώνασμα ξεμπλέχνεις. Ούτε βέβαια, σε καμία περίπτωση. Ποιο πρωτογενές? Μα όλη αυτή η δουλειά στήθηκε λάθος, δεν έχει σημασία. Αλλά αφού τώρα το λέμε, είμαστε προχωρημένοι να κάνουμε λίγο δεύτερο να πούμε, εντάξει, έχουμε και αυτό. Δηλαδή, στη διαπραγμάτευση που θα κάνω, θα πω, εντάξει. Αφού το αποδέχεσαι. Αφού, εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν θα βγω. Έχει σημασία πως κάνεις διαπραγμάτευση αν είσαι αντιπολίτευση, έτσι, όταν έχεις κριτική. Είμαι φουλ εναντίον του Στουρνάρα, αλλά δεν θα προβοκάρω τη χώρα μου. Έχει σημασία πώς σταθμίζεις τις κινήσεις σου. Πώς, τι λες, πότε το λες, πώς το λες. Μην ξεχνάς ότι όταν έβαλα το θέμα αναδιάρθρωση του χρέους που με έπανε εγκληματία οι πάντες, το κάλυψα. Δεν βγήκα να το πω. Έγραψα καταρχήν ένα κείμενο που λεγόταν Πλάτων και Διονύσος αναδιαρθρώνουν το χρέος. Δηλαδή, μέσα από το πώς οι αρχαίοι Έλληνες αναδιαρθρώναν τις χρεοκοπίες τους, ναι, πέρασε όλη τη σύγχρονη μορφή της αναδιάρθρωσης των χρεών. Για να μην πει ο άλλος να το πάρει μια εφημερίδα στο εξωτερικό και να σπρώξει επομένως τα πράγματα να τα επιταχύνει προς την καταστροφή. Το καταλάβαμε. Ναι, αλλά η ευθύνη ενός πολιτικού. Με προκαλείς όμως, γιατί λες μέσα στο βιβλίο σου το ίδιο, σκοπτικά, ναι, έρε και να ξέραμε ότι ο Γιώργος θα προτείνει δημοψήφισμα, θα κάναμε τζόγο. Ναι. Κάποιοι το γνώριζαν, οφείλω να σου πω. Ναι, ρε παιδί. Διότι δεν φάνηκε στους δείκτες. Δηλαδή, και μην πεις ότι δεν παρακολουθούνταν εδώ. Και επί Κώστα Καραμαλή είχαμε παρακολουθήσει. Εγώ βάζω τον Γιώργο Παπανδρέου. Εάν είναι κάποιος χρηματοοικονομικός μεγάλος παίκτης όλο τον κόσμο, τύπου Σόρος, όπου ήταν στη δεκαετία του 70 ο Σόρος, ας πούμε τώρα τους νεότερους, έτσι, παίκτης, δεν θα θέλει να ξέρει τι λένε αυτοί, μην πω, της Τρόικας, στα τηλέφωνά του με τι γκόμενε του, φίλε του, του φίλου του κλπ. Αφού είναι μαλάκι. Δηλαδή τι φαντάζεσαι, είναι παιδιά είναι και αυτή, τίποτα. Ή που λέει αυτό ο Χατζηδάκη. Τι απίστευτο τύπο. Μετά το. Λέει ΩΣΑ. Προτάσει το ΩΣΑ, τίποτα. Βάζει, ξέρει, ΩΣΑ τώρα. Βάζει 3-4 κοριτσάκια κατά κανόνα, έχουν πάρει μισό διδακτορικό. Παίρνει ένα τυφλοσούρτη, ξέρω στην Ελλάδα. Η προτάσει, δεν είναι προτάσει. Είναι απλέ διαπιστώσει που τι κάνει ο τελευταίο άσχετο δημοσιογράφο και τα λένε μελέτη ΩΣΑ. Πολλά πράγματα δηλαδή είναι τόσο αστεία στην ιστορία που δυστυχώς λες, μα έτσι γράφεται η ιστορία, ρε παιδί μου. Μπορεί να γράφεται έτσι η ιστορία? Μπορεί να έχουμε τέτοιο επίπεδο πολιτικό προσωπικό? Και το λέω για ανθρώπους που ξέρουν, όπως ο Στουρνάρας, είναι άνθρωπος που καταρτισμένος είναι, ας πούμε. Δεν είναι ένας απίστευτος, άσχετος, ας πούμε. Όμως πάντα ήταν έξω. Έπεφτε έξω διαρκώς. Δηλαδή τον έχω τσεκάρει τον Γιάννη, τον ξέρω κιόλας καλά. Και μην ξεχνάς, πρόσεξε. Έχει ρίζα. Δεν έχει απαρνηθεί τη ρίζα του. Ο πατέρας του ήταν από ιαμίτικη οικογένεια και η μάνα του είναι από μια πολύ βαθιά Κρήτη οικογένεια. Δεν το ξέρετε. Όχι. Φοβερή οικογένεια. Δραμητινή, ρε. Τους ξέρεις δραμητινούς, ρε. Δυνατή οικογένεια. Γερή ρίζα το σόι του. Του λέω, Γιάννη, γιατί είσαι σαν την Καλαμιά να σε παίρνει ο αέρας από φυσά. Κάτσε να μου πει. Στρατηγική αυτό. Με καλή διάθεση. Όχι, είναι. Ας πούμε, είναι αυτοί οι άνθρωποι που γεννήθηκαν κυρίως μέσα από το σημείτι της διαδικασίας. Δεν λέω τίποτα. Δηλαδή, το σημείτι. Αυτό που λέμε εξυγχρονισμός, ευρωπαϊστές. Που κάθε φορά υιοθετούν με μία γραμμικότητα, έτσι, το καθιερωμένο σενάριο της Ευρώπης.
Είναι εξτασιασμένοι με την Ευρώπη. Δηλαδή δεν πίστεψαν ποτέ ότι έρθει η χρεοκοπία. Μα η Βασιλεία 1, Βασιλεία 2, οι κανονισμοί των τραπεζών εξασφαλίζουν μήμη απόλυτα το πράγμα. Ήρθε η καταστροφή. Δεν πίστευαν ποτέ ότι είναι μια δυνατόν μέσα στην Ευρωζώνη που νιώθουμε απολύτως ασφαλείς, έτσι. Διότι, ας πούμε, δεν έχουμε τη συναλλαγματική κρίση όπως τώρα η Τουρκία που φεύγουν τα λεφτά ξαφνικά από την Τουρκία. Έχουμε δυνατό νόμισμα, έτσι. Για φαντάσου τώρα να δεις ένα βράδυ το νόμισμά σου να χάνει 60-70% που τα λένε και ορισμένοι αυτά. Δηλαδή να έχει ο κόσμος τις καταθέσεις του το μισθό σε ένα βράδυ μέσα, Όχι μνημόνιο μόνο. Δηλαδή, εδώ έχασε 30% και είμαστε όλοι έτοιμοι να πάρουμε τα όπλα. Φαντάσου να χάσει ένα βράδυ στην Ελλάδα το 60%. Είστε του Κύπρου που χάσανε τα λεφτά του οι άνθρωποι, α πούμε. Ναι, αλλά εδώ κινδυνεύει να πάθει άλλο. Να χάσει το 30%, μετά να χάσει άλλο 30%. Ναι, ναι, ναι. Όχι, να μην σου ακριβώ, το τέλο μην δηλαδή, σαν να το 30%. Το 30 είναι σοβαρό. Τόσο ήταν το μεγάλο κράχ στην Αμερική, 25-26%. Σωστό. Είναι τρομακτικό νούμερο. Είναι κοσμοϊστορικό νούμερο. Δεν μιλάμε τώρα για μικρές ιστορίες, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι ένας κόσμος, Γιάννη, ο οποίος. Ας το πούμε έτσι. Το στρουνάρι κατά φαντάζεται. Ευχαριστώ για τα βαφτιστικά. Φαντάζεται την ιστορία, Γιάννη, Γιώργη. Ναι. Φαντάζεται ότι η ιστορία είναι σιδηροδρομική. Δηλαδή, όπως το τρένο περνάει από την Ομόνια, θα πάει στο Μοναστηράκι, μετά θα σταματήσει στην Καλυθέα, μετά θα πάει στο Φάλιρο και έτσι θα συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Αλλά η ιστορία είναι γεμάτη ανατροπές. Γεμάτο ευνηδιασμούς. Άρα λοιπόν δεν φτάνει να σπουδάζει οικονομικά, πρέπει να έχει σχέση της ιστορίας του καπιταλισμού. Των μεγάλων κύκλων. Διότι αυτό που φέρνει την ευημερία φέρνει και την καταστροφή την ίδια στιγμή. Αυτές είναι οι αντιφάσεις ενός συστήματος. Ερώτηση. Είναι συνειδητή σου επιλογή από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα να κρατάς μία απόσταση πια? Δεν είσαι. Δηλαδή δεν είμαι από την κουζίνα, τη μικρή κουζίνα της πολιτικής. Ναι. Αλλά από τις μεγάλες γραμμές. Στις μεγάλες γραμμές. Είσαι από την πολιτική κουζίνα. Ναι. Εσύ, δηλαδή είμαι στις μεγάλες γραμμές της πολιτικής. Αν χρειαστώ, θα μπω και στο άλλο. Είναι όμως συνειδητή σου επιλογή, ναι, αυτό το διάστημα. Είναι συνειδητή επιλογή. Γιατί οι διεργασίες που γίνονται δεξιά και αριστερά δεν με αντιπροσωπεύουν. Δηλαδή και δεν θέλω και να είμαι, ας το πούμε έτσι, να πετυχαίνω διαρκώς με ασημαντότητες. Δηλαδή χάνονται. Δηλαδή μετά δεν μπορείς να περάσεις το βασικό μήνυμα όταν χρειαστεί την κεντρική ιδέα που πρέπει να δώσεις μια μάχη. Όταν την έχεις φτύρει με μικρό. Κάθε μέρα η δημοσιότητα, οι αντιπαραθέσεις των κομμάτων έχουν μικροεπισόδια, άνευ σημασίας. Το 90%. Του είπε σούπα, μου είπε, έκανε ο ένας ο άλλος, ειδικά σε αυτή τη βουλή που είναι και λίγο τσίρκο, ας πούμε. Δηλαδή, χάνεις μετά όταν πρέπει να κάνεις μια παρέμβαση καταλυτική, έχει αδυνατήσει ο λόγος. Επειδή είναι χρονιά ευρωεκλογών, εγώ σταματώ εκεί. Ναι. Πιστεύεις ότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη, έχοντας κατά νου ένα μεγάλο κάδρο για αυτό που περιέγραφες, για Ευρώπη, για Ευρωζώνη, για ανταγωνισμούς, ή θα πάει με τη λογική τι συμβαίνει στην τσέπη του και στο σπιτικό του? Ναι, ο κόσμος. Και ξέρεις. Κανονικά και δεν φταίει ο κόσμος. Θα έπρεπε να ξέρετε ότι το ευρωπαϊκό ζήτημα είναι άμεσα το ελληνικό ζήτημα. Δηλαδή, κακώς εξαφανίζεται από το προσκήνιο η έννοια ευρωεκλογίας. Κακώς. Αλλά είναι μοιραίο. Διότι πολλώνονται τα πράγματα και δεν βγαίνει μια άλλη πολιτική πραγματικότητα, θα βγει μέσα από τις ευρωεκλογίες. Δηλαδή, σιγά-σιγά μεταβάλλεται το σκηνικό. Είναι βέβαιο ότι το παλιό σύστημα. Χάνεται, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό. Όχι απόλυτα, έτσι χάνεται. Το θέμα είναι το καινούριο να είναι καλύτερο. Αυτό είναι ένα στοίχημα μεγάλο. Θέλει πολλές προϋποθέσεις, έχει πολλές πλευρές, έχει άγνωστους και γνωστούς παράγοντες το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ναι, επειδή στον κόκκινο κάβουρα κλείνεις με ένα νέο άνθρωπο. Με μια νέα κοπελιά. Ναι, ναι. Στην οποία αφήνεις. Πορτογαλίδα, δηλαδή από χώρα του μνημονίου. Ναι, στην οποία αφήνεις από τη μια το μήνυμα ότι πρέπει να μάθει όλη την αλήθεια. Ναι. Αλλά από την άλλη δεν πρέπει να την τζαλακώσεις κιόλας για να απορρίψεις. Αλήθεια με συμπάθεια. Αυτό αλήθεια με συμπάθεια. Με συμπάθεια. Τα νέα παιδιά φεύγουν ακόμα από την Ελλάδα. Ακόμα και συμπάθεια. Μιμή. Ναι. Τα νέα παιδιά φεύγουν από την Ελλάδα. Ναι. Ποιος θα φτιάξει αυτό που λες το νέο πολιτικό σύστημα? Ξέρεις, ξαναφύγανε. Πώς να σου εξηγήσω. Έχει συμβεί στη δεκαετία, βέβαια, τότε πηγαίνανε αμόρφωτοι άνθρωποι. Έτσι, φεύγανε από τα χωριά μας και πηγαίνανε στις φάμπρικες της Γερμανίας ή στα ανθρωπολογία. Τώρα φεύγουν μορφωμένοι κατά κανόνα, έτσι δεν είναι? Τώρα πόσο μορφωμένοι, τι μορφωμένοι κλπ. Είναι το θέμα του εκπαιδευτικού σύστημα της Ελλάδας. Τι δίνει, πόσο δίνει, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αν ένας νέος, ας πούμε, σήμερα πιεζόμενος μηχανικός, αφού οι μηχανικοί δεν έχουν δουλειά στην Ελλάδα, αν πάει, ας πούμε, στο εξωτερικό και βγάλει λεφτά και αποκτήσει και γνώσεις. Και αυτός θα είναι προνομιούχος, πρόσεξε, στο νέο κύμα ανάπτυξης που θα έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή θα καβαλήσει ένα νέο κύμα που θα έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει, κάποια στιγμή θα έρθει. Και πιστεύεις ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα? Θα γυρίσει, όπως γύρισαν τόσο. Δηλαδή κάποτε έγραφες βαμπύρ και κανιβάλους. Φοβάμαι, ναι. Φοβάμαι ότι δημιουργείται ένα μεγάλο κενό, μια μαύρη τρύπα. Μα... και ξέρεις από νεκροταφεία λαών να φάνε και κότες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι αυτό εκπληρούμενη προσοχή. Έτσι κι αλλιώς,
Εδώ θα πω κάτι που είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που θες να πεις. Ακόμα και αν έχουμε μια σούπερ ανάπτυξη, πάλι θα έχουμε βαμπύρ και κανίβαλοι. Δηλαδή, Γιώργη, πρόσεξε να δεις. Το βαμπύρ και κανίβαλοι γράφτηκε σε μια ιδηλιακή περίοδο. Που ήταν όλα. Κανείς δεν το άκουσε, Καταρίνη. Δεν ήθελε να το ακούσει. Αν και ήρθαν στην παρουσίασή του όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα είχαν καλέσει, ήταν ομιλητές από όλες τις παρατάξεις. Εντάξει, μόνο τώρα έχουμε χρόνο, δεν θα γίνει αυτό, ας πούμε. Εντάξει, είναι λίγο με μυθιστόρημα του Μίμη, τώρα θα πάμε σε τέτοια τραγική κατάσταση. Όπου εγώ να είμαι βαμπύρ και ο γιος μου να γίνει κανίβαλος. Σε τέτοια σύγκρουση γενεών. Δυστυχώς, Γιώργη, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα στην Ελλάδα. Για δύο λόγους. Δύο είναι οι ακούραστες μηχανές της προόδου. Η παραγωγικότητα, δηλαδή πόσο παράγει ο κάθε άνθρωπος σε μία ώρα εργασίας, σε μία μέρα, κατά μέσο όρο. Και το δεύτερο, το δημογραφικό. Τι λαό έχεις. Εμείς και στα δύο πάσχουμε. Έχουμε γεράσει. Και έρχεται μία γενιά, τώρα πιάνει και εμένα. Ορισμένοι νομίζαμε ότι θα ξεγλιστρήσουμε και αργότερα. Όχι. Τώρα εγώ, δηλαδή λέω εγώ, η γενιά μου πρέπει να στηρίξει και τα παιδιά της και τους γονείς της. Δηλαδή η προνομούχα γενιά του baby boom που λέγαμε, που σε όλη την Ευρώπη, που είναι η βαμπύρ που λέω εγώ, θα υποστεί και τίμημα. Δηλαδή θα γίνουμε, είμαστε γενιά σάντουιτς, θα γίνουμε σε λίγο. Διότι πρέπει να στηρίξουμε και τα παιδιά μας στη δύσκολη ώρα και τους γονείς μας, που η σύνταξή τους είναι μικρή, όσοι μπορούμε. Θέλω να κλείσουμε. Προς το παρόν, βλέπεις πώς οι άνθρωποι και στο σώμα. Ας ζουν από τις συντάξεις. Θέλω να κλείσουμε με το δικό σου μήνυμα. Μετά τον κόκκινο κάβουρα, φαντάζομαι ότι έρχεται και νέο βιβλίο, αλλά αν σε ρωτήσει κάποιος πώς βλέπεις σε μία προβολή, με αυτή την εξέλιξη, με αυτά τα δεδομένα, ναι, την Ελλάδα και το λαό της, τι θα πεις, τι θα απαντήσεις. Εντάξει, ξέρω ότι από τη φύση σου είσαι αισιόδοξος. Δηλαδή, απεσιόδοξα αισιόδοξος, ας πούμε. Δεν είναι, δηλαδή, ο ρεαλισμός μου που είναι πικρός, είναι στιφός, μπορεί και αυτοί που μας ακούνε να έχουν απογοητευτεί απόψε. Η Ελλάδα πρέπει να δώσει τη δύσκολη μάχη. Δεν είναι τα εύκολα, οι ξυπνάδες των πολιτικών κλπ. Πρέπει να διευρύνει την παραγωγική της βάση, Γιώργη, και μάλιστα τη διεθνώς εμπορεύσιμη παραγωγική της βάση. Δηλαδή, ποια, την ακούω από όλους. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Και εδώ οι χατζηδάκηδες δεν αντιπροσωπεύουν τα ελληνικά συμφέροντα. Που κάνουν δίθεν τους φιλελεύθερους κλπ. Και το ΕΣΠΑ που λένε κλπ. Πάλι θα παγωθούν τα λεφτά δεξιά και αριστερά. Εγώ, αφού έχω τις τράπεζες και έχω και ένα λόγο πάνω στις τράπεζες, σαν κράτος κλπ. Θα πόρεσες, λέω τώρα, η Κρήτη πόσες γραβιέρες βγάζει διάλε τον πλασμό μας. 50 γραβιέρες. 100. Και θα προσπαθήσω να το κάνω μειογενές αυτό, να το συντονίσω, να κάνω μια κοινοπραξία, να ενοποιήσω, να εξαγοράσω, να βγάλω μια που να γεμίσω τα σούπερ μάρκετ και της Αμερικής με γραβιέρα Κρητική, που είναι η καλύτερη γραβιέρα στον κόσμο. Ή ακόμα ρε, και την άσπρη φέτα ρε, την Κρητική, δεν τη βάλανε στην προστασία επώνυμων προϊόντων. Θα δει στη Βουλή που θα μιλήσω τη Δευτέρα. Είναι 10 πράγματα που πρέπει να κάνει η Κρήτη. Αυτά να τα κάνει η Κρήτη. Να τα βάλει μπροστά και να πει 1, 2, 3 πράγματα θα τα παράγει η Κρήτη. Και νέες τεχνολογίες που ξεκινήσαμε εδώ, Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το ΙΤ και πώς το λέμε, το ΙΤ. Πρωτοποριακοί άνθρωποι. Και να πάρει το σιφάκι που λέει ο λόγος. Και να του πω συμφέλα εδώ στο Ηράκλειο, θα στηρίξω να κάνει αυτό. Που κάνει το ίντερνετ των πραγμάτων ο Σύφης ο Σημάκης, που ο πατέρας του πουλούσε τους ξηρούς καρπούς εδώ στο Ηράκλειο. Και τέλειωσε το καπετανάκι, εκείνη η μεγαλοφία στα μαθηματικά που πήρε το βραβείο Άλαν Τούρινγκ, δηλαδή τον Νόμπελ πληροφορικής. Και τον έχω και στο βιβλίο μου κλπ. Και είναι και κριτικός γνήσιος, πίνει ρακί, ζήσα κριτικός όπου κι αν είναι, είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Γαλλίας. Είναι στην Κρενόπλη, είναι μεγάλη μορφή, του λένε οι Κινέζοι, έλα εδώ, ρε Σύφη. Να σε κάνω με χρυσό, πόσο ζυγίζεις. 80 κιλά. 80 κιλά χρυσάφι θα σου δώσω προκαταβολή. Και δεν πάει. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε, όχι να μοιράζουμε στους ίδιους και τους ίδιους. Και να φαγωθούν πάλι τα λεφτά και το ΕΣΠΑ και οι πολιτικοί και οι ευρωβουλευτές και αυτό το τσίρκο να πούμε. Της Ευρώπης. Διότι είναι άχρηστοι και Ευρωπαίοι δηλαδή. Τίποτα δεν κάνει σοβαρό να πούμε. Τίποτα να πούμε. Μια δουλειά δεν μπορεί να την κάνει σοβαρή, ρε παιδί μου. Τώρα η διαχείριση κρίσης αυτή να πούμε. Διαχείριση κρίσης τώρα. Οι Αμερικάνοι φέραν την κρίση και η Ευρώπη την πλήρωσε. Οι Γερμανοί ξέρουν να κάνουν καλά αυτοκίνητα, καλές μηχανές. Από εκεί πέρα τίποτα, είναι άχρηστοι να πούμε. Δεν μπορούν να διευθύνουν την Ευρώπη. Την πάνε στην καταστροφή. Μίμης Ανδρουλάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για την απόψινή του παρουσία. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς. Καλό βράδυ.